Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες, όλους, όλα. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνουμε με ένα θέμα που έχει απασχολήσει και στη χώρα μας, στην αριστερά και όχι μόνο. Όπως έλεγαν παλιότερα, η Γαλλία είναι ένα πολιτικό εργαστήριο που κάποτε εποάζονται διεργασίες που αφορούν συνολικότερα την Ευρώπη. Η απρόσμενη νίκη του νέου λαϊκού μετόπου στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές ήταν μια βαθιά ρογμή στην αντίληψη που λέει ότι οι δεξιόστροφες πολιτικές εξελίξεις είναι πλέον μονόδρομος στην Ευρώπη. Έτσι, οι οργανώσεις μας, Αναμέτρηση, Οργάνωση για μια νέα κομμουνιστική αριστερά, ΑΠΟ, Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα, ΔΕΑ, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, ΚΕΜΑ, Κίνηση Ενωτικής Μαχόμενης Αριστεράς και Μετάβαση, Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική, ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση εδώ, καθώς θεωρούμε ότι το κεντρικό μήνυμα που έρχεται από τη Γαλλία είναι ότι η ανασυγκρότηση μιας μαζικής και αποτελεσματικής ριζοσπαστικής αριστεράς είναι πέρα από αναγκαία και εφικτή. Δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε στη Γαλλία ούτε διεθνώς. Ακριβώς γι' αυτό μας νοιάζουν τα παραδείγματα και τα βήματα που γίνονται παντού προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό αυτά τα βήματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον αγώνα όλων μας. Ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, θεωρούμε, με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας έναν καλεσμένο, τον Ολιβιέ Μπεζανζενό. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στη Γαλλία, με μακρά διαδρομή στις γραμμές της, από τα νιάτα του μέχρι σήμερα. Ακόμα νέος είναι, βέβαια. Υπήρξε στέλεχος της ιστορικής οργάνωσης LCR, συμμετείχε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του στην ίδρυση του νέου αντικαπιταλιστικού κόμματος, του γνωστού NPA, του οποίου υπήρξε ο βασικός εκπρόσωπος στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή του και σήμερα συνεχίζει μέσα από τις γραμμές του NPA αντικαπιταλιστ. Κάποιες και κάποιοι νεότεροι και νεότερες το γνώρισαν την εποχή του κινήματος ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση μέσα από το κεντρικό ρόλο που είχε παίξει η LCR στο Ευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την εκλογική επιτυχία της LCR στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία του 2002, όταν ο Ολιβιέ, 28χρονος τότε ταχυδρόμος, συνδικαλιστής με τα ΣΥΤ των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομιών, ΣΥΤ ΠΕΤΕΤΕ, κέρδισε 1,2 εκατομμύρια ψήφους, ποσοστό 4,5%, ενώ το 2007 πήρε 1,5 εκατομμύριο ψήφους και 4,2%, υποχρεώνοντας ξανά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχοληθούν με τον κόκκινο ταχυδρόμο, όπως τον έλεγαν, και το σύνθημα της προεκλογικής καμπάνιας το 2007, «Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους», που μας είναι χρήσιμο και σε όλους μας μέχρι και σήμερα. Η διαδικασία θα είναι η εξής. Θα γίνει το άνοιγμα από τον Ολιβιέ Μπεζανσενό και η μετάφραση προφανώς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν και από τη διαδικασία των επόμενων τοποθετήσεων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης δηλαδή. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις χαιρετισμοί από τις συνδιοργανώτριες οργανώσεις, τοποθετήσεις όποιας όποιου θέλει, οι οποίες όμως, να συμφωνήσουμε, δεν θα ξεπερνούν τα 7 λεπτά, γιατί δεν θα προλάβουμε. Και θα ακολουθήσει το κλείσιμο από τον σύντροφο Ολιβιέ. Άλλο. Τον είπα. Bonjour à tous et enfin bonsoir à tous et à toutes, amis et camarades. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, φίλες, συντρόφους, συντρόφισσες. Merci pour cette invitation du fond du cœur. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. J'étais venu ici déjà il y a quelques années. Pour nous, c'est important de suivre l'évolution politique respective ici comme chez nous et de maintenir des relations internationalistes.
ήμουν εδώ πριν από κάποια χρόνια. Για μας είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τους δεσμούς και να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις του τι συμβαίνει στην Ελλάδα και να συντηρήσουμε τους δεσμούς ανάμεσα σε Γαλλία και Ελλάδα. Donc je vous apporte les salutations du nouveau parti anticapitaliste et puis j'espère que les processus de rapprochement politique et de rassemblement des forces anticapitalistes seront productives ici en Grèce. Σας φέρνω τους θερμούς χαιρετισμούς του νέου αντικαπιταλιστικού κόμματος και ελπίζουμε ότι οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση ενός πλησιάσματος της ελληνικής αριστεράς θα ευοδώσουν. Donc je viens de ce laboratoire dont tu parles, la France. Έρχομαι από αυτό το εργαστήριο που αναφέρθηκε πριν, τη Γαλλία. Un curieux laboratoire où la gauche peut gagner les élections et on se retrouve avec un gouvernement de droite. Ένα περίεργο εργαστήριο όπου η αριστερά μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, αλλά να βρεθούμε μια κυβέρνηση δεξιά. C'est le charme de la situation politique française. Είναι η γοητεία της πολιτικής κατάστασης στη Γαλλία. Mais qui parle de quelque chose de profond dans la période par-delà les frontières. Αλλά που λέει κάτι για την περίοδό μας, για την πολιτική περίοδο που διανύουμε, πέραν των εθνικών συνόρων. C'est l'acharnement politique que peut effectuer la classe dominante pour maintenir coûte que coûte un cours autoritaire. Είναι η επίθεση που εξαπολύει η κυρίαρχη τάξη για να διατηρήσει πάση θυσία ένα αυταρχικό χτύπημα. Parce que la situation politique française vous dit ça. Γιατί η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Vous pouvez voter, empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mettre la gauche en tête, il y aurait quand même un gouvernement de droite extrême. Αυτό που λέει η κατάσταση στους ανθρώπους είναι ότι μπορείτε να ψηφίσετε, μπορείτε να εκλέξετε μια αριστερή κυβέρνηση, αλλά θα καταλήξετε έτσι κι αλλιώς να έχετε μια δεξιά κυβέρνηση στην εξουσία. Et en fait, on est tous et toutes confrontés à un cours du monde où une partie du capital est en train de se radicaliser. Είμαστε σε μια στιγμή που ένα μέρος του κεφαλαίου είναι σε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. Il y a des raisons politiques à ça qu'il faut essayer de comprendre. Υπάρχουν πολιτικοί λόγοι γι' αυτό, τους οποίους πρέπει να κατανοήσουμε. On est tous et toutes confrontés à un cours politique autoritaire, totalitaire ou néo-fasciste en cours, avec des réalités nationales différentes. Αντιμετωπίζουμε όλοι μια επίθεση autoritaire, totalitaire, αυταρχική, ολοκληρωτική, néo-fascistique. Et le deuxième mandat de Trump aux États-Unis, évidemment, ouvre ce cycle politique dans lequel on va tous et toutes évoluer. Και η δεύτερη θητεία του Τραμπ στην Αμερική εγκαινιάζει αυτή την περίοδο. Alors l'histoire se répète jamais, tout à fait à l'identique. La différence avec les années 30, c'est que dans les années 30, le fascisme était une réponse à un péril révolutionnaire, à un péril rouge. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Τη δεκαετία του 30, η άνοδος του φασισμού ήταν η απάντηση απέναντι στον κόκκινο κίνδυνο. Et là, je veux pas casser l'ambiance, mais disons que le péril révolutionnaire est un petit peu moins dangereux que dans les années 30 pour la classe dominante. Και εδώ δεν θέλω να χαλάσω την ατμόσφαιρα, αλλά σήμερα ο επαναστατικός κίνδυνος είναι πολύ λιγότερο υπαρκτός. Donc si une partie du capitalisme est tentée par cette option politique, c'est pour une raison profonde, structurelle, c'est rétablir l'ordre par tous les moyens nécessaires. C'est que s'il y a cette option du côté du capitalisme, qu'en υπάρχει αυτή η επιλογή από την πλευρά του καπιταλισμού, c'est pas pour contrer les idées socialistes ou communistes, mais pour rétablir l'ordre par tous les moyens nécessaires. Δεν είναι για να αντιμετωπίσει τις σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές, επαναστατικές ιδέες, αλλά για να επιβάλλει την τάξη. Et rétablir l'ordre par rapport au désordre que le capitalisme a lui-même créé à l'échelle internationale. Και να επιβάλλει την τάξη απέναντι στην αταξία που ο ίδιος ο καπιταλισμός προκαλεί σε διεθνές επίπεδο. Pour faire vite, la phase de mondialisation libérale telle qu'on l'a connue pendant 30 ou 40 ans, c'est une parenthèse qui vient de se refermer. Για να το πούμε πιο γρήγορα, η φάση της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που διήρκησε 30 χρόνια
αυτή τη στιγμή κλείνει. C'est-à-dire que la mondialisation était capable d'offrir un certain nombre de nouveaux espaces pour essayer de dépasser les contradictions du système capitaliste lui-même. Η παγκοσμιοποίηση ήταν σε θέση μέχρι σήμερα να προσφέρει κάποιους χώρους μέσα στους οποίους θα μπορούσαν να επιληθούν οι αντιφάσεις του ίδιου του καπιταλισμού. Un marché mondial, une main d'œuvre mondiale. Μια διεθνή αγορά, ένα διεθνές προλεταριάτο. Tout autant de choses pour essayer de régler la crise systémique du système capitaliste. Προκειμένου να λύσει τη συστημική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Et ça, on a vu que ça a ses propres limites et que même la mondialisation a connu une fin et on rentre dans une nouvelle période. Αυτή η διαδικασία είχε τα όρια της και σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτή η φάση κλείνει και ανοίγει μια νέα περίοδο. Et dans cette période, depuis quelques années, on sent que les plus grandes puissances économiques du monde sont en train de nouveau de se mener une concurrence économique accrue. Και σε αυτή την περίοδο νιώθουμε εδώ και κάποιο καιρό ότι οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη έχουν επιδοθεί σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους, οικονομικό ανταγωνισμό. C'est le retour du protectionnisme dans les plus grandes puissances économiques. Είναι η επιστροφή του προστατευτισμού στις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου. Et Trump, c'est la caricature de cette politique-là. Και ο Τραμπ είναι η καρικατούρα αυτής της πολιτικής. Donc ça veut dire qu'il y a une concurrence qui s'exacerbe, qui s'accélère entre les plus grandes puissances de ce monde sur le terrain économique. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια επιτάχυνση των ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμεων, ας πούμε, σε οικονομικό επίπεδο. Et donc c'est l'accélération du retour des impérialismes. Και αυτό σημαίνει την επιτάχυνση της επιστροφής των υπεριαλισμών. Qui avaient jamais disparu, qui sont pas tous de la même nature. Δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ, που δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους. On a l'impérialisme principal nord-américain, mais il y a aussi d'autres formes d'impérialisme. Έχουμε το βασικό υπεριαλισμό, τον βορειοαμερικάνικο υπεριαλισμό, αλλά έχουμε και άλλες μορφές. L'impérialisme européen ou même l'impérialisme russe, par exemple. Τον ευρωπαϊκό υπεριαλισμό ή ακόμα και το ρώσικο υπεριαλισμό. Et Rosa Luxembourg expliquait déjà à l'époque qu'en général, les guerres sont le prolongement sur le terrain militaire d'une compétition qui avait lieu sur le terrain économique. Και όπως το εξηγούσε η Λουξεμβούργα, οι πόλεμοι είναι η προέκταση των οικονομικών ανταγωνισμών. Donc dans cette phase-là, le capital, des secteurs significatifs du capitalisme sont en train d'opter pour une solution totalitaire pour rétablir la situation. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, υπάρχουν τμήματα des secteurs du capital qui sont en train d'opter pour cette solution totalitaire. Υπάρχουν τμήματα του κεφαλαίου που επιλέγουν αυτή την επίλυση. Donc en France, nous, on est en train de vivre ça, encore de nos jours, malgré la victoire de la gauche aux élections. Στη Γαλλία ζούμε αυτό, παρά την νίκη της αριστεράς στις τελευταίες εκλογές. Alors, comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, je vais vous parler des bonnes nouvelles. Επειδή δεν υπάρχουν μόνο κακά νέα, θα μιλήσω και για τα καλά νέα. C'est qu'on a réussi à la fin du mois de juin à empêcher le pire. Αυτό που πετύχαμε στα τέλη του Ιουνίου εμπόδισε το χειρότερο. En France, depuis maintenant des mois, le discours dominant explique qu'il est absolument inéluctable que le Rassemblement National accède au pouvoir. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και εδώ και δύο μήνες, ο κυρίαρχος λόγος λέει ότι είναι αναπόφευκτο να περάσει η άκρα δεξιά στην εξουσία. Et on a un rouleau compresseur, une propagande qui nous a expliqué que dès le mois de juillet dernier, on devait avoir en France un gouvernement d'extrême droite du Rassemblement National. Και έχουμε ένα πραγματικό οδοστρωτήρα που μας λέει ότι ήδη από το καλοκαίρι σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση στη Γαλλία. C'est peut-être difficile à envisager pour vous, mais nous, on a vécu pendant quasiment un an avec des sondages qui nous expliquaient que le Rassemblement National aurait la majorité et la majorité absolue. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά εμείς στη Γαλλία εδώ και ένα χρόνο είχαμε μια μηδιακή προπαγάνδα που προσπαθούσε να μας πείσει, να μας εξοικειώσει με την ιδέα ότι η άκρα δεξιά θα κέρδιζε τις εκλογές και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία. La situation politique en France, elle est complexe, donc je ne vais pas vous mentir, mais on a vraiment réussi à ce moment-là à inverser la tendance.
η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία παραμένει πολύπλοκη, δεν θα το κρύψουμε, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή επιτύχαμε με αυτές τις εκλογές, επιτύχαμε να ανατρέψουμε αυτή την τάση. Δηλαδή σχεδόν νομοτελειακά, που έλεγε ότι νομοτελειακά θα πάει η ακροδεξιά, θα πάρει την κυβέρνηση. Et ça s'est passé en une semaine, en fait, entre le premier tour et le deuxième tour. Και όλα αυτά, και αυτή η ανατροπή, ας πούμε, της κυριαρχικής τάσης έγινε εντός μιας εβδομάδας, ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Deux heures avant le résultat du deuxième tour, les médias à la télé pensaient toujours que le Rassemblement National aurait la majorité absolue. Δύο ώρες πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος, τα μίντια θεωρούσαν ότι η άκρα δεξιά θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Θα είναι πρώτη δύναμη και θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Et ça, amis et camarades, ça n'a pas eu lieu. Και αυτό φυσικά δεν έγινε. Et même si c'est une victoire partielle, éphémère, ça reste une victoire et faut pas qu'on reste faut pas qu'on devienne cynique et blasé. Ακόμα λοιπόν και αν είναι μια μερική και εφήμερη νίκη, είναι μια νίκη παρόλα αυτά και δεν πρέπει να παραμείνουμε κυνικοί και μπλαζέ. Nous, on a vu les présentateurs à la télévision devenir pâles. Ils étaient mal à l'aise. Εμείς είδαμε τους τηλεπαρουσιαστές να χλωμιάζουν στην τηλεόραση και να είναι σε πολύ δύσκολη θέση με το αποτέλεσμα. On a vu les responsables du Rassemblement National passer du sourire quasiment aux larmes. Είδαμε τους υπευθύνους του κόμματος της άκρας δεξιάς να περνάνε από τα χαμόγελα στα δάκρυα. Et on a été arraché cette victoire partielle grâce à la mobilisation notamment de la jeunesse. Και καταφέραμε να αποσπάσουμε αυτή τη νίκη, έστω μερική, χάρη στην κινητοποίηση της νεολαίας και των λαϊκών τάξεων. Et c'est important parce que dans le discours dominant, on expliquait depuis des mois que le Rassemblement National avait non seulement gagné les voix des ouvriers, mais aussi les voix des jeunes. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί δύο μήνες πριν, ή λίγες μέρες πριν, λέγανε στις τηλεοράσεις ότι η άκρα δεξιά είχε καταφέρει να κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο και την ψήφο της νεολαίας. Or, c'est la jeunesse qui a été à l'origine de ce renversement de tendance. Αλλά ήταν η νεολαία που κατάφερε να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα. Donc, qui s'est traduit notamment dans le nouveau Front Populaire. Και που εκφράστηκε με την ψήφο στο νέο λαϊκό μέτωπο. Pour comprendre le nouveau Front Populaire, faut comprendre deux choses. Για να κατανοήσουμε το νέο λαϊκό μέτωπο, πρέπει να κατανοήσουμε δύο πράγματα. D'abord, la réaction face à l'urgence. Καταρχήν, την αντίδραση απέναντι στην κατάσταση του επίγοντος. Il y a eu un sursaut démocratique extrêmement profond pour que le fascisme ne prenne pas le pouvoir. Ça a joué et ça renvoie une histoire. Υπήρχε από τη μια ανάταση, ας το πούμε, δημοκρατική, αντιφασιστική. Έτσι, ένας αγώνας ενάντια στην άκρα δεξιά. Mais la deuxième chose, c'est qu'on peut pas comprendre l'existence du nouveau Front Populaire si on comprend pas ce qui s'est passé depuis quelques années en France. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νέο λαϊκό μέτωπο αν δεν καταλάβουμε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια στη Γαλλία. Il y a eu des convergences sociales et politiques qui sont nées des luttes elles-mêmes les dernières années. Υπήρξαν πλησιάσματα πολιτικά τα οποία γεννήθηκαν μέσα στους αγώνες των τελευταίων ετών. Dans les quartiers populaires, les mobilisations écologistes, les mobilisations féministes. Στις λαϊκές γειτονιές, στα οικολογικά κινήματα, στα φεμινιστικά κινήματα. Les gilets jaunes, je ne sais pas comment tu pourras le traduire. Κίτρινα γυλαίκα. Et la grande mobilisation historique, même si on a été battu, celle des retraites. Και η μεγάλη ιστορική κινητοποίηση, ακόμα και αν τη χάσαμε, παραμένει ιστορική για τις συντάξεις. Ou pour vous ayez un ordre d'idée et sans mentir, il y a eu probablement en tout 4 à 5 millions de personnes qui sont descendues dans la rue à un moment ou un autre. Για να έχετε μια ιδέα, σε αυτές τις κινητοποίησεις για το συνταξιοδοτικό, 4 με 5 εκατομμύρια κατέβηκαν στο δρόμο για να διαδηλώσουν ενάντια στον νόμο του Μακρόν. Donc le nouveau Front Populaire, même si c'est un effet déformé, différé, ne peut se comprendre que parce qu'il y a eu cette pression issue du bas de la société. Το νέο λαϊκό μέτωπο, ακόμα και αν είναι ένα φαινόμενο κάπως παραμορφωμένο ή διαφοροποιημένο, προέρχεται, η δημιουργία του προέρχεται από αυτή τη δυναμική που φτιάχτηκε μέσα στους αγώνες και τα κινήματα. C'est-à-dire que les directions des partis
dans l'urgence, de gauche, ont été obligés de se mettre d'accord en deux jours. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγεσίες των κομμάτων υποχρεώθηκαν να συμφωνήσουν μέσα σε δύο μέρες. Parce qu'il y avait cette pression sociale. Γιατί υπήρχε αυτή τεράστια κοινωνική πίεση. Et parce que la jeunesse manifestait devant les locaux des partis. Και γιατί η νεολαία διαδήλωνε μπροστά στα γραφεία των κομμάτων. Donc c'est un paradoxe, le nouveau Front Populaire. Ça a été construit par le haut, mais ça vient d'une pression sociale et politique du bas. Αυτό είναι το παράδοξο του νέου λαϊκού μετώπου, ότι δημιουργήθηκε από τα πάνω, αλλά χάρη στην πίεση, την τεράστια πίεση που ήρθε από τα κάτω. Donc depuis que je suis arrivé ici, depuis ce matin, tout le monde me demande c'est quoi le nouveau Front Populaire. Από σήμερα το πρωί που είναι εδώ, όλος ο κόσμος τον ρωτάει τι είναι το νέο λαϊκό μέτωπο. Et je veux répondre, c'est quelque chose qui jusqu'alors n'existait pas en France. Και απαντάει ότι είναι κάτι που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στη Γαλλία. C'était pas le Front Populaire de 36, de 1936. Δεν είναι το λαϊκό μέτωπο του 1936. C'était pas l'Union de la Gauche de 1981. Δεν είναι η Ένωση της Αριστεράς του 1980. C'est même pas les alliances de partis qui ont existé aux dernières élections législatives. Δεν είναι καν οι συμμαχίες μεταξύ κομμάτων που υπήρξαν στις τελευταίες εκλογές. Pour vous ayez un ordre d'idée, il n'y a pas que des partis qui sont rentrés dans le nouveau Front Populaire. Για να καταλάβετε, δεν υπάρχουν μόνο κόμματα που μπήκαν μέσα στο νέο λαϊκό μέτωπο. Il y a des organisations du mouvement social qui ont décidé de rentrer dans le nouveau Front Populaire. Υπάρχουν οργανώσεις του κοινωνικού κινήματος που αποφάσισαν να μπουν στο νέο λαϊκό μέτωπο. Des associations altermondialistes comme ATTAC. Ενώσεις ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση όπως το ATTAC. Une organisation pour le droit des femmes qui est très importante en France qui s'appelle le Planning Familial. Μια οργάνωση που μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών και που είναι πάρα πολύ σημαντική στη Γαλλία, που ονομάζεται Planning Familial, δηλαδή οικογενειακός προγραμματισμός. Des organisations décoloniales. Οργανώσεις από αποικιοκρατικές. Et localement, il y a eu des structures syndicales. Localement, mais pas nationalement. Και σε τοπικό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο υπήρχαν και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο. Il y a eu les syndicats qui ont appelé à une manifestation dès que la dissolution a été annoncée et qui allait dans le même sens finalement que le Nouveau Front Populaire. Υπήρχαν συνδικάτα που κάλεσαν σε διαδήλωση dès que la dissolution. Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η διάλυση του κοινοβουλίου. Alors vous le savez ou pas, en France, les relations entre les syndicats et les partis, c'est très compliqué. Το ξέρετε ή όχι, οι σχέσεις μεταξύ κομμάτων και συνδικάτων στη Γαλλία είναι πάρα πολύ πολύπλοκες. Donc ça a été une situation exceptionnelle et à situation exceptionnelle, on a répondu par une orientation exceptionnelle. Ήταν λοιπόν μια κατάσταση εξαιρετική, με την οποία, εξαιρετική με την έννοια της εξαίρεσης, στην οποία απαντήσαμε με έναν τρόπο επίσης εξαιρετικό, δηλαδή πάλι με την έννοια της εξαίρεσης. Par exemple, notre organisation politique, et chez nous, je l'ai dit déjà, mais c'est très suspect en général quand ça arrive dans nos rangs, a décidé à l'unanimité de rejoindre le nouveau Front Populaire. Chez nous, ça n'arrive jamais. Για παράδειγμα, η δική μας οργάνωση αποφάσισε ομόφωνα, κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ, να προσχωρήσουμε στο νέο λαϊκό μέτωπο. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le nouveau Front Populaire, comme cadre organisationnel, nationalement, n'existe plus. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι το νέο λαϊκό μέτωπο, σαν ας πούμε οργανωτικό πλαίσιο, δεν υπάρχει σήμερα σε εθνικό επίπεδο. C'est-à-dire que les directions des partis de la gauche institutionnelle font tout pour que le nouveau Front Populaire n'existe plus. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγεσίες των θεσμικών κομμάτων που συμμετέχουν κάνουν τα πάντα για να μην υπάρχει στην πραγματικότητα νέο λαϊκό μέτωπο. Parce que ça contrarie leurs calculs électoraux. Γιατί εμποδίζει τους εκλογικούς τους υπολογισμούς. Et donc c'est bien la preuve que le nouveau Front Populaire leur avait été imposé d'un certain point de vue. Και αυτό αποδεικνύει ότι από μία άποψη το νέο λαϊκό μέτωπο τους επιβλήθηκε. Η ύπαρξη
του Νέου Λαϊκού Μετώπου επιβλήθηκε στις ηγεσίες αυτών των κομμάτων. Donc il y a des collectifs qui peuvent exister localement du Nouveau Front Populaire. Υπάρχουν επιτροπές που σε τοπικό επίπεδο που συγκροτούνται σε τοπικό επίπεδο του Νέου Λαϊκού Μετώπου. Dans lesquels d'ailleurs il y a souvent des gens qui sont dans aucune organisation qui viennent. Στις οποίες τις περισσότερες φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανήκουν σε οργανώσεις. Mais malheureusement, la gauche est complètement prisonnière du jeu institutionnel de la Ve République en France. Αλλά δυστυχώς η αριστερά και δηλαδή τα επίσημα κόμματα της αριστεράς παραμένει ακόμα δέσμια της λογικής της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας που δίνει εξαιρετική έμφαση στις δυνάμεις και στις εξουσίες του Πρόεδρου. Pour faire vite, il y en a qui essayent de voir combien ils pourraient garder de députés s'il y avait une nouvelle dissolution politique. Υπάρχουν κόμματα που υπολογίζουν περίπου πόσους βουλευτές μπορούν να κρατήσουν αν γίνονταν αύριο εκλογές. Parce que la crise politique est toujours présente en France, le gouvernement actuel peut tomber du jour au lendemain, je vous l'annonce. Γιατί η πολιτική κρίση είναι παρούσα, είναι πάντα παρούσα στη Γαλλία. Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να πέσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Et il y a une autre partie de la gauche qui ne pense qu'à la prochaine élection présidentielle et qui ne pense qu'à ça, matin, midi et soir. Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι της θεσμικής αριστεράς που σκέφτεται τις προεδρικές εκλογές, που δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σκέφτεται και να υπολογίζει τις επιδόσεις της στις προεδρικές εκλογές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Le présidentialisme, c'est un cancer. Ο προεδρισμός είναι ένας καρκίνος. Et il est en train de tuer la gauche française. Essayez de vous préserver de ce mal-là, si vous pouvez. Και κινδυνεύει να σκοτώσει την γαλλική αριστερά. Πρέπει η ελληνική αριστερά να προστατεύσει τον εαυτό της από ένα τέτοιο κίνδυνο. Maintenant, la situation, elle peut bouger beaucoup et très vite. Η κατάσταση μπορεί να μετακινηθεί, να αλλάξει και πολύ γρήγορα. D'abord parce que la rue peut se réinviter très vite. Καταρχήν, γιατί ο δρόμος, δηλαδή τα κινήματα, μπορούν να ξαναπροσκληθούν στο παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα. Et parce qu'à la base, il y a une aspiration unitaire et radicale très, très, très forte. Και γιατί στη βάση υπάρχει μια προσδοκία, μια ενωτική προσδοκία, πάρα πολύ δυνατή και σημαντική. Dans la gauche sociale et dans la gauche politique. Στην κοινωνική αριστερά και στην πολιτική αριστερά. Et donc nous, on essaye de défendre précisément une orientation qui soit à la fois unitaire et révolutionnaire. Και εμείς προσπαθούμε να υπεραμεινθούμε, να υποστηρίξουμε μια προσέγγιση που να είναι ταυτόχρονα ενωτική και επαναστατική. Unitaire, ça veut dire qu'on essaye de faire vivre pour de bon et de manière militante le Nouveau Front Populaire. Ενωτική σημαίνει να προσπαθήσουμε να κάνουμε να ζήσει, να αποκτήσει ζωή με ένα πολύ αγωνιστικό τρόπο το Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Et parce qu'on pense que l'unité. Alors, il y a des organisations de la gauche révolutionnaire française qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que je veux dire. Mais on pense que l'unité n'est pas qu'une question tactique, c'est une question stratégique. Υπάρχουν λέει πολλές οργανώσεις που θα διαφωνήσουν με αυτό που θα πει, αλλά ο Ολυμπιακή οργάνωσή του σκέφτεται ότι η ενότητα δεν είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα στρατηγικής. Je crois qu'il faut prendre au sérieux le péril politique auquel on est tous et toutes confrontés. Θεωρεί ότι πρέπει να πούμε πολύ στα σοβαρά τον πολιτικό κίνδυνο τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι. Et on a l'histoire des générations qui se sont battues avant nous, qui nous convoquent aussi, qui nous parlent. Και έχουμε την ιστορία των προηγούμενων γενιών που αγωνίστηκαν πριν από εμάς, που σήμερα μας μιλάνε και μας εγκαλούν. Par exemple, au début des années 1920, l'Internationale communiste avait fait des choix politiques. Για παράδειγμα, στις αρχές της δεκαετίας του 20, η Κομμουνιστική Διεθνής είχε κάνει πολιτικές επιλογές. Au 3e et 4e congrès de l'Internationale communiste, les révolutionnaires proposent l'unité d'action sociale et politique à la social-démocratie. Στο τρίτο και τέταρτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, οι επαναστάτες προτείνουν την ενότητα, l'unité politique, social et politique à la social-démocratie. Προτείνουν την κοινωνική και πολιτική ενότητα στους σοσιαλδημοκράτες. Et en 1921-1922, la social-démocratie, c'est pas nos gouvernements de gauche qui ont trahi et qui ont fait des politiques de droite. C'est bien pire que ça. Και το 1921-1922 δεν ήταν μόνο ότι οι σοσιαλδημοκράτες πρόδωσαν ασκώντας δεξιές πολιτικές,
Ήταν ακόμα χειρότερο από αυτό. La social-démocratie à ce moment-là, elle est directement responsable de la mort de deux grandes figures de la révolution allemande, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, trois ans auparavant. Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία είναι εκείνη την περίοδο απευθείας υπεύθυνη για τις δολοφονίες των Ρόζα Λουξεμβούργκ και Καρλ Λίμπνεχτ. Et si les révolutionnaires proposent l'unité, c'est pas pour se rabibocher avec la social-démocratie, c'est parce que la révolution allemande à ce moment-là est en phase de reflux politique. Και αν... S'ils proposent l'unité à la social-démocratie, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce que la révolution allemande à ce moment-là est en décroît. Και αν τότε, ας πούμε, οι επαναστάτες προτείνουν την ενότητα με τη σοσιαλδημοκρατία, δεν είναι επειδή τους κάνει κέφι, αλλά γιατί η επαναστατική δυναμική είναι σε ύφεση. Et qui veulent redonner de la confiance à la révolution en réunifiant un maximum le camp social et politique. Και θέλουν να εμπνεύσουν ξανά την εμπιστοσύνη στην επανάσταση, διευρύνοντας, ας πούμε, το μέτωπο των αριστερών δυνάμεων. Maintenant, on est révolutionnaire. Et je termine là-dessus. Et c'est pas contradictoire avec une orientation unitaire. Το να είμαστε επαναστάτες δεν είναι αντιφατικό με μια ενωτική προσέγγιση. Parce que comme vous, on pense qu'il faut changer de société radicalement. Γιατί όπως και εσείς πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να αλλάξουμε κοινωνία με ένα πολύ ριζοσπαστικό τρόπο. Que la crise climatique, la crise politique, la crise économique sont telles qu'on peut pas avoir de demi-mesure. Και ότι η πολιτική κρίση, η οικονομική κρίση και η κλιματική κρίση είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να έχουμε δύο μεζούρες και δύο σταθμά. Mais que les orientations, les orientations révolutionnaires, c'est pas des abstractions. Οι επαναστατικοί προσανατολισμοί δεν είναι αφαιρέσεις. Par exemple, au Nouveau Front Populaire, on a beaucoup parlé de la Grèce ces dernières semaines. Για παράδειγμα, εντός του νέου λαϊκού μετώπου, μιλήσαμε πάρα πολύ για την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Pourquoi? Parce que le Nouveau Front Populaire a défendu un programme au moment des élections législatives. Γιατί το νέο λαϊκό μέτωπο υπερασπίστηκε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα τη στιγμή των τελευταίων εκλογών. Qui était pas un programme révolutionnaire. Που δεν ήταν ένα επαναστατικό πρόγραμμα. Qui était même pas un programme réformiste radical. Που δεν ήταν καν ένα ριζοσπαστικό ρεφορμιστικό πρόγραμμα. Qui était un plan de mesures d'urgence. Που ήταν ένα, ας πούμε, μια δέσμη μέτρων, επίγοντων μέτρων. L'augmentation de 200 euros du salaire minimum. L'abrogation de la réforme des retraites contre laquelle on s'était mobilisé, par exemple. Για παράδειγμα, η αύξηση του βασικού μισθού κατά 200 ευρώ και η κατάργηση του νόμου για τις συντάξεις που πέρασε ο Μακρόν. Et ce tout petit programme politique. Και αυτό το τόσο δα μικρό πολιτικό πρόγραμμα. La droite et l'extrême droite ont dit c'est un programme quasiment bolchevique. Γι' αυτό το τόσο minimum πρόγραμμα, η δεξιά και η ακραδεξιά είπαν ότι είναι ένα μπολσεβίκικο πρόγραμμα. Et a demandé en permanence aux secteurs les plus modérés de la gauche comment vous allez faire pour appliquer un tel programme. Και συνέχεια ρωτούσε τους πιο μετριοπαθείς της αριστεράς πώς θα κάνετε για να εφαρμόσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Et par exemple, François Hollande, en France, il était incapable d'expliquer comment il allait faire. Και για παράδειγμα, ο Ολάντ ήταν ανίκανος να εξηγήσει πώς θα κάνει ή πώς θα έκανε για να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Pour la simple et bonne raison qu'il a fait le contraire quand il était au pouvoir. Για τον πολύ απλό λόγο ότι όταν ήταν στην εξουσία έκανε ακριβώς το αντίθετο. Et c'est là où on a reparlé de la Grèce. Και ήταν αυτό σημείο που ξαναμιλήσαμε για την Ελλάδα. Des années de Tsipras. Τα χρόνια του Τσίπρα, της κυβέρνησης. Des choix politiques, même sur des mesures partielles. Οι πολιτικές επιλογές, ακόμα και στα πιο μερικά, ας πούμε, μέτρα. Qui implique une rupture politique. Οι οποίες όμως σημαίνουν μια πολιτική ρήξη. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour appliquer un quart d'une toute petite mesure, αυτό σημαίνει ότι σήμερα για να εφαρμόσεις ακόμα και το 1/4 ενός πολύ μικρού και μετριοπαθούς μέτρου, il faut une orientation anticapitaliste et révolutionnaire pour l'appliquer. Χρειάζεται ένας προσανατολισμός επαναστατικός και αντικαπιταλιστικός για να μπορέσεις να το εφαρμόσεις. Sinon, on renonce et on gère l'économie de marché. Ιδάλλως το ξεχνάμε και απλά διαχειριζόμαστε την αγορά. Donc cette orientation, je conclue là-dessus, elle a un certain succès aujourd'hui dans certains milieux de gauche, la nôtre. Ο προσανατολισμός λοιπόν έχει κάποια επιτυχία σε κάποια περιβάλλοντα της αριστεράς σήμερα. Mais elle dépend de l'évolution du rapport de force. Αλλά εξαρτάται από την εξέλιξη του συσχετισμού δύναμης. Et je voudrais terminer sur cette notion, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas
comprendre l'évolution du rapport de force si on n'est pas définitivement internationaliste. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε την εξέλιξη του συσχετισμού δυνάμεων αν δεν είμαστε διεθνιστές. Être internationaliste, c'est pas simplement être solidaires les uns des autres. Το να είμαστε διεθνιστές δεν σημαίνει να είμαστε μόνο αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον. C'est comprendre que nos victoires sont vos victoires et réciproquement. Είναι να καταλαβαίνουμε ότι οι νίκες μας είναι νίκες σας και το αντίστροφο. Que nos défaites sont vos défaites et réciproquement. Και το ότι οι ήττες μας είναι ήττες σας και το αντίστροφο. J'étais venu ici en 2015. Ήμουν εδώ το 2015. La situation politique n'était pas la même. Η πολιτική κατάσταση δεν ήταν η ίδια. Amis et camarades, on a besoin de s'épauler dans les mois et dans les années qui viennent. Φίλοι και σύντροφοι, έχουμε ανάγκη να αλληλού υποστηριχτούμε στους μήνες που έρχονται. Et je veux pas mentir, dans la période, être concrètement internationaliste, ça va être très compliqué. Και έχω να πω ότι σε αυτή την περίοδο για να είμαστε πραγματικά διεθνιστές θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Parce que l'urgence de la situation, la répression, va nous pousser à regarder nos pieds, tu sais, à regarder la situation immédiate. Γιατί το επίγον της κατάστασης και η σκληρότητα της κατάστασης μας υποχρεώνει με έναν τρόπο να κοιτάει ο καθένας τα δικά του. Et c'est humain et c'est naturel, c'est pas un jugement. Είναι ανθρώπινο, είναι φυσικό, δεν είναι μια κρίση, δεν, ναι, αυτό δεν γίνεται κριτικός. Et donc il faut faire un effort volontariste pour nouer un petit peu plus encore nos relations internationalistes. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι με έναν βολονταριστικό τρόπο για να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις διεθνιστικές μας σχέσεις. Et avec un internationalisme tel qu'on le vit en commun, vous et nous, και με έναν διεθνισμό έτσι όπως τον ζούμε μαζί, εσείς και εμείς. C'est-à-dire un internationalisme par le bas. Δηλαδή, ένα διεθνισμό από τα κάτω. Dans le monde actuel, amis et camarades, les ennemis de nos ennemis ne sont pas toujours nos amis. Σήμερα, στο σημερινό κόσμο, οι εχθροί των εχθρών μας δεν είναι φίλοι μας. Les ennemis de l'impérialisme nord-américain ne sont pas toujours nos amis. Οι εχθροί του βορειοαμερικάνικου υπεριαλισμού δεν είναι πάντα φίλοι μας. Les ennemis de nos ennemis peuvent opprimer leur propre peuple, voire opprimer d'autres peuples. Οι εχθροί των εχθρών μας μπορούν να καταπιέζουν και να καταστέλουν εξίσου το λαό τους ή άλλους λαούς. Donc l'internationalisme par le bas, c'est ce que j'espère qui pourra nous rapprocher un petit peu plus encore dans les mois à venir. Αυτός λοιπόν ο διεθνισμός από τα κάτω είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει να πλησιάσουμε ένας τον άλλον ακόμη περισσότερο στους μήνες που έρχονται, που έπονται. Donc on espère vous accueillir en France prochainement. Ελπίζουμε να σας υποδεχτούμε στη Γαλλία σύντομα. Une fois que vous serez tous rassemblés. Όταν θα βρεθείτε όλοι μαζί. Même si vous êtes pas tous rassemblés. Ακόμα και αν δεν είστε όλοι μαζί. Et on espère vous accueillir dignement avec une bonne vieille grève générale. Και ελπίζουμε να σας υποδεχτούμε με καλούς όρους, με μια ωραία γενική απεργία. Et si on n'arrive pas à la faire en France, faites-la ici, s'il vous plaît. Και αν δεν καταφέρουμε να την κάνουμε στη Γαλλία, κάντε την εδώ, σας παρακαλώ πολύ. Et je voudrais dédier cette réunion à un camarade. Θέλει να αφιερώσει την απόψινή συνάντηση σε έναν σύντροφο. Qui s'appelait Alain Krivine, qui s'est rendu à plusieurs reprises ici. Που ονομαζόταν Alain Krivine και ο οποίος είχε ταξιδέψει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα. Et qui disait la chose suivante sur l'internationalisme. Και ο οποίος έλεγε το εξής για το διεθνισμό. Toujours du côté des opprimés, jamais du côté des oppresseurs. Πάντα με την πλευρά των καταπιεσμένων, ποτέ με την πλευρά των καταπιεστών. Merci à vous, camarade, et merci à toi parce que je t'ai exploité. Ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ τον σύντροφο Ολιβιέ. Νομίζουμε ότι δεν μπορούσε καλύτερα. Να έχουμε τώρα τις ερωτήσεις που ανέφερα πριν για τη διαδικασία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των διοργανωτριών οργανώσεων. Οπότε ζητάτε το λόγο για τις ερωτήσεις. Μετά θα ακολουθήσουν και οι τοποθετήσεις. Άρα τώρα έχουμε μόνο ερωτήσεις. Ναι, εδώ έχουμε μικρόφωνο.
Πάντα νομίζω το ότι απευθυνόμενοι απέναντι στον κόσμο, τον καθημερινό άνθρωπο, πρέπει να μιλάμε με σαφήνεια και όχι με διάφορες ερμηνευτικές. Στον καθημερινό άνθρωπο, οι διάφορες ερμηνευτικές δημιουργούν μόνο συγχύσεις. Όσον αφορά για την έννοια του νέου λαϊκού μετόπου ή του λαϊκού μετόπου, μέσα, για αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι και ορολογικά, μέσα στο ιστορικό προτσέσο, έχει πολλές ερμηνείες, πάρα πολλές ερμηνείες. Άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι αναφέρεται στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και άλλοι είναι σήμερα. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, πολλοί και σε ομαδοποιήσεις αλλά και ατομικά μιλάνε για το λαϊκό μέτωπο, αλλά με τελείως διαφορετικές ερμηνείες και με τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και στον καθημερινό άνθρωπο δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα. Ένα δεύτερο ζήτημα που βάζω είναι το ότι μιλήσατε για τον βορειοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό, για τον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό, για την παγκόσμια κοινότητα, ενώ υπάρχει ένας σιωπηλός δραστήριος που ασχολείται με τα οικονομικά πράγματα και επιδρά το σύνολο των χωρών και στο σύνολο του πλανήτη είναι η Κίνα. Η Κίνα είναι προσδιοριστικό στοιχείο και σε αυτήν δεν αναφέρατε καθόλου τίποτα. Όπου ακόμη και στον ελλαδικό χώρο πάμε, δηλαδή τελείως απλοϊκά, αν πάμε στα προϊόντα των Κινέζων και στα προϊόντα των άλλων καπιταλιστικών χωρών, τεράστια διαφορά. Και βέβαια έχουμε την τάση να δυσφημούμε τα κινέζικα προϊόντα γιατί είναι φτηνά και να μην τα αγοράζουμε γιατί είναι για πέταμα. Θα ήθελα και μία δική σας τοποθέτηση. Επίσης, αυτό το οποίο σημαίνει πάντα και είναι προσδιοριστικό για όλα είναι το αυτό που βάζει τη σφραγίδα του σε ένα μαζικό κίνημα, είναι η θέση του εργατικού κινήματος σαν σύνολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να το διευκρινίσω και πάλι, ερωτήσεις έτσι θα υπάρξει γύρω τοποθετήσεων. Να πω και εγώ κάτι έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να μεταφέρω, αυτό θα με διευκόλυνε πάρα πολύ οι ερωτήσεις να είναι μικρές και συγκεκριμένες. Καλησπέρα σας. Δεν με ξέρετε περισσότεροι βέβαια. Λέγομαι Στάργιος Βασιλείου. Πολιτικά είμαι στο χώρο του ΚΚΕ από το 1963. Προσπάθησα να φωτιστώ αρκετά με αυτά που είπε, γιατί είχα λίγες πληροφορίες για τη Γαλλία. Όταν το νέο λαϊκό μέτωπο βγήκε μπροστά, έκανε ορισμένες διακηρύξεις. Οι τελευταίες ήταν του Μελανσόν που έλεγε «Θα καταργήσουμε τους νόμους, τους αντιλαϊκούς νόμους του Μακρόν». Και αμέσως μου δημιουργήθηκε η απορία πίσω από τα φαινόμενα, η πίσω αυλή του λαϊκού μετώπου, πόσο οργανωμένη είναι, πόσο σε ταξικό επίπεδο, ναι, και πόσο σε λαϊκό επίπεδο. Γιατί ανατροπές σε πολιτικό επίπεδο δεν γίνονται εάν δεν έχεις ισχυρό λαϊκό και ταξικό κίνημα που ανατρέπει τους ταξικούς συσχετισμούς και βοηθούν την εκφρασμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές. Γιατί ας μην είμαστε θεροβάμονες, είναι πανίσχυρο το σύστημα και δεν αφήνει ανατροπές. Ναι. Η πίσω αυλή του λαϊκού μετώπου είναι κατά πόσο είναι ταξικά και λαϊκά οργανωμένο να μπορέσει να στηρίξει ένα πρόγραμμα ανατροπών σε περίπτωση κοινοβουλευτικής νίκης. Γιατί τα ζήσαμε εδώ.
Τα ελληνικά μου ακόμα δεν είναι τόσο καλά, λοιπόν, μιλάω στα γαλλικά. Du coup, ma question, c'est par rapport à cette question du NFP qui est construit sur la base autour d'un sentiment d'urgence, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à la France insoumise en ce moment, dans le sens où elle, la structure de la France insoumise, qui était très, peut-être qu'il est toujours d'ailleurs, je ne la connais pas tant d'intérêt, mais en tout cas qui était très du haut vers le bas, est en train d'accueillir beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'organisations, des coloniales, antiracistes, climatiques. Il y a plus de connexions qui se font. Et par exemple, au niveau des municipales, au niveau local, je sais que Amal Bentounsi va se présenter à Meaux municipal. En tout cas, il y a quelque chose de collectif, il y a quelque chose de qui vient de la base, qui est en train de se former. Et je me demande à quel point est-ce que toi, depuis la perspective intérieure de militants en France, tu vois qu'il y a un potentiel dans la France insoumise pour être cette sorte de nouveau front populaire, on va dire, en soi, à se séparer de l'institutionnalisation, ou est-ce que pour toi ça bloque beaucoup encore? En gros, est-ce que la France insoumise aurait le potentiel de devenir une sorte de nouveau front populaire, de coalition à elle toute seule, ou est-ce que tu pense que c'est encore coincé vraiment dans un parti institutionnel. Τώρα, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, είναι αν η ανυπότακτη Γαλλία θα καταφέρει να εξελιχθεί από μόνη της σε ένα μέτωπο, σε ένα νέο λαϊκό μέτωπο, ή αν ακόμα είναι εγκλωβισμένη που στα θεσμικά, στο θεσμικό της ρόλο, τέλος πάντων. Καταρχάς να πω λιγάκι, να υπάρχει ησυχία έξω, γιατί ακούγεται πολύ μέσα. Λοιπόν, είναι ένας σύντροφος από εκεί. Ναι. Ένας, δύο, τρεις. Ένας, δύο, τρεις. Τέσσερις. Δεν βλέπω. Θα κάνω και εγώ την ερώτησή μου στα γαλλικά, στο σύντροφο Μπεζανσινό. Ωραία. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω τον σύντροφο Μπεζανσινό πώς θα μπορούσε να συγκροτηθεί από τα κάτω μόνιμα αυτή η, αυτό το λαϊκό μέτωπο από τα κάτω, πώς θα μπορούσε να υπάρξει μόνιμα με διάρκεια και να alors comment pourrait se pourrait le NFP d'en bas dont vous avez parlé se constituer durablement et devenir une force politique vraiment utile pour une contre-offensive des classes populaires en Grèce et en Europe. Et j'ai encore une question à faire qui est liée avec la première. Comment pourrait exister une sorte de tendance de gauche radicale, de composante radicale au sein du nouveau Front populaire pour que le nouveau Front populaire mène un programme en rupture définitive avec les politiques ultra-libérales et de répression du binôme Parti socialiste et des alliés. C'est ça que... Η δικιά μου ερώτηση είναι η εξής. Πόσο συνδεδεμένες είναι οι ηγεσίες των κομμάτων και οργανώσεων του Λαϊκού Μετώπου και των κινημάτων οικονομικά με μικροαστικά συμφέροντα, μικροαστικές επιχειρήσεις και με τις μεγάλους αστικούς ομίλους. Ατομικά
και συλλογικά. Όταν λέω συλλογικά, στα κόμματά τους και στις οργανώσεις τους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Πόσο συνδεδεμένοι είναι αυτοί και αν μπορεί η βάση να αποτρέψει, να απορρίψει τέτοιες συνδέσεις. Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα γιατί συγκεκριμένα λέω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό έχει συμβαίνει. Στην κυριολεξία αυτό συμβαίνει και δεν τολμεί κανένας να το πει. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά. Λοιπόν, πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο και ταυτόχρονα, αν μπορούν οι συνδικαλιστές ηγεσίες των βασικότερων υποδομών της κοινωνίας Ελλάδας-Γαλλίας να συνδεθούν κλαδικά μεταξύ τους για τις επόμενες κινήσεις οι οποίες θα χρειαστούν να είναι αλληλέγγυες στην οποιαδήποτε εξέγερση που θα εμφανιστεί. Γιατί θα εμφανιστούν εξεγέρσεις. Ταξικές εξεγέρσεις, έτσι. Επόμενη ερώτηση εδώ, μετά πίσω εκεί και μετά πίσω εκεί. Και κάπως, ναι, να το συντομεύσουμε το στάδιο, γιατί δεν θα χάσουμε όλα τα άλλα. Μετά το πραξικόπημα επί της ουσίας που έγινε στη Γαλλία με τη δημιουργία αυτής της κυβέρνησης κόντρα στη λαϊκή εντολή, γιατί η λαϊκή αντίδραση ήταν κατά την άποψή μου ανεμική, ισχνή. Και δεν υπήρχε κάτι σαν αυτό που έγινε με τον ξεσηκωμό, ας πούμε, για τη συντάξη κλπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε για συστημική κρίση. Θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο περισσότερο αυτή τη συστημική κρίση ή της κρίσης που ο παγκόσμιος καπιταλισμός δεν μπόρεσε να λύσει με την παγκοσμιοποιημένη ή παγκοσμιοποιητική globalizing μορφή του. Τον νεοφιλελευθερισμό. Και γιατί κατά επέκταση πιστεύετε ότι επιστρέφουμε σε εθνικισμούς, αυτή είναι τη μορφή, την εθνικιστική. Ναι, μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί δεν έπεσε η κυβέρνηση που έφτιαξε ο Μακρόν και τι θα έπρεπε να γίνει για να πέσει? Υπάρχει άλλη ερώτηση μετά από αυτήν? Πώς το εσύ? Και τέλος, έτσι, για να πάμε στο επόμενο. Καταλάβαμε και γενικώς συμβαίνει. Υπάρχει πάντα η ανάγκη του να παρεμβαίνουμε και στο κοινοβούλιο και σε εκλογές. Και επειδή έτσι λειτουργεί ο πολιτικός και ιδεολογικός κοινοβουλευτικός μηχανισμός και επειδή υπάρχουν άμεσα επίδικα όπως τώρα η απόκοση της ακροδεξιάς, και επειδή αυξάνεται πολλές φορές το ενδιαφέρον του κόσμου στις εκλογές. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος στην εισήγησή του μας είπες ότι υπάρχουν πολύ έντονες συλλογικές και κοινοβουλευτισμού και μες στο ίδιο το μέτωπο, σε άλλες οργανώσεις κτλ. Δηλαδή, αντίληψη ότι μπορείς να λύσεις τα πράγματα μέσα από το κοινοβούλιο ή ότι αυτό είναι η βασική παρέμβαση. Πώς μπορείς να συνδυάσεις ή πως το βλέπουν στη Γαλλία, ότι μπορείς να συνδυάσεις την παρέμβαση σε εκλογές στο Κοινοβούλιο, χωρίς όμως να καταλήγεις να βρίσκεσαι στο δρόμο του κοινοβουλευτισμού και να αποφύγεις αυτούς τους κινδύνους. Ευχαριστούμε. Μια γυναίκα.
Καλησπέρα. Εάν υπάρχουν, θα ήθελα να ρωτήσω, δυνάμεις που συμμετέχουν στο Λαϊκό Μέτωπο, που επιδιώκουν κάποιου τύπου οργανωτική συγκρότηση του Λαϊκού Μετώπου. Ποιος άλλος? Σας εδώ και τέλος. Και περνάμε στις τοποθετήσεις των διοργανωτριών. Επειδή ακούστηκε από τον σύντροφο Ολίβιε ότι ο εχθρός του εχθρού μου δεν είναι φίλος μου, ήθελα να τοποθετηθεί, εάν τελικά είμαστε αδιάφοροι απέναντι στον αμερικάνικο υπεριαλισμό, αν νικήσει στην Ουκρανία ή στην Παλαιστίνη, είμαστε αδιάφοροι, δηλαδή αν νικήσει ή αν ιτηθεί. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ιτηθεί έστω από μια μεγάλη καπιταλιστική χώρα που είναι η Ρωσία, δεν τη θεωρώ υπεριαλιστική. Δεν τη θεωρώ προς το παρόν. Αυτά. Λοιπόν, ωραία. Ξανακάνω μία έκκληση για ησυχία έξω και προτείνω να μπείτε μέσα να ακούσετε τη συζήτηση. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις των διοργανωτριών οργανώσεων. Και πρώτα είναι η Μάνια Σωτηροπούλου από την Αναμέτρηση, οργάνωση για μια νέα κομμουνιστική αριστερά. Καλησπέρα από μας. Να πούμε ότι χαιρετίζουμε την παρουσία του συντρόφου σήμερα εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας, όπως ευχαριστούμε και τη συντρόφουσα που κάνει αυτό το δύσκολο έργο αυτή τη στιγμή και το αρκετά περίπλοκο. Από μεριάς μας θέλουμε να πούμε ότι στεκόμαστε αλέγγυοι και αλληλέγγυες στη γαλλική αριστερά. Όπως οι ίδιοι σύντροφοι και συντρόφισσες στάθηκαν δίπλα στους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας κατά το προηγούμενο διάστημα της περίοδου των μνημονίων. Με τη σημερινή συζήτηση θέλουμε συν της άλλης να αναδειχθούν οι δυνατότητες αριστεράς, της αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, να έχει πραγματικές νίκες στην κεντρική πολιτική σκηνή μετά από χρόνια και όπως αυτό αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Η νίκη αυτή θεωρούμε ότι μπορεί να σταχυολογηθεί σε 4 σημεία. Το πρώτο είναι η ανάσχεση της ανόδου της ακροδεξιάς, το οποίο δεν μπορούμε παρά να το παρατηρήσουμε, το θεωρήσουμε ένα θετικό και μεγάλο βήμα. Το δεύτερο είναι η ανάδειξη των κοινών σημείων του νεοφιλελευθερισμού του Μακρόν και της ακροδεξιάς, κοινών σημείων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, την οικονομική πολιτική και την ασφάλεια. Τρίτο σημείο νίκης με βάση αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει και στην οργάνωση είναι ότι αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι η ακροδεξιά είναι συστημική δύναμη η οποία αναπτύσσεται σε περιόδους συγκεκριμένης κρίσης πολιτική του κράτους ή και του κράτους. Και το τέταρτο σημείο είναι ότι ο αγώνας αυτή τη στιγμή, όπως δείξαν και οι σύντροφοι και συντρόφισσες στη Γαλλία, έχει δύο εκφάνσεις, αλλά μία κατεύθυνση. Ο αγώνας είναι από τη μία ενάντια σε αυτό που λέμε εν Ελλάδη και σίγουρα στην Ισπανία ακραίο κέντρο. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν. Υπάρχει, ναι. Και ενάντια στην ακροδεξιά. Με αυτόν τον τρόπο, για μας, οι Γάλλοι, για να παραφράσω και μια παλιά ρίση, έδειξαν αυτή τη φορά ότι ξέρουν και να ψηφίζουν και να κάνουν κίνημα. Και με ό,τι παρουσίασε σήμερα ο σύντροφος, αναδεικνύεται το γεγονός ότι τα ερωτήματα είναι τα ίδια για όλες τις αριστερές και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Και αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση, πρώτον, παρόλο που έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα, δεύτερον, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το τρίτο σημείο που θέλουμε να εστιάσουμε και θα κλείσω κάπου εδώ, σε ένα λεπτό, ελπίζω πόσο έχω μιλήσει. Το τρίτο σημείο είναι ότι
το πώς σχετίζεται το κοινωνικό και το πώς εμπλουτίζει και εμπλουτίζεται με το πολιτικό, όπως φάνηκε από την μαχητική αποφασιστικότητα συνδικάτων, συλλογικών φορέων, κινημάτων και της λεγόμενης κοινωνίας πολιτών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του γαλλικού μετώπου, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάρουμε και εμείς ως παράδειγμα. Τέταρτο σημείο και κλείνω. Στην Ελλάδα θα πρέπει να εμπνευστούμε από το γαλλικό παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο την προηγούμενη συνθήκη και το άμεσο παρελθόν που μπορεί να εμπλακήκαμε πολλές και πολλοί από εμάς σήμερα, που είμαστε εδώ. Θα πρέπει να πάρουμε την έμπνευση και την τόλμη της γαλλικής κοινωνίας. Θα πρέπει να αφουγκραστούμε τα κοινωνικά κινήματα σε ό,τι αφορά τα πραγματικά προβλήματα στο σήμερα, προς μία κατεύθυνση που θα ψηλαφίζει τα νέα ερωτήματα για την καλυτέρευση των όρων ζωής μας από τη μία και από την άλλη ενάντια στον εφιλελευθερισμό, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ακροδεξιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Μάνια. Ήταν πολύ εντός χρόνου. Θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο του Σαπουνά από την Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα. Καλησπέρα σύντροφοι και σύντροφοι. Πριν από 4 μήνες έγιναν οι εκλογές αυτές στη Γαλλία, οι οποίες αποτέλεσαν το κέντρο, την μεγάλη είδηση, την μεγάλη συζήτηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στα πολιτικά επιτελεία στην ίδια την αριστερά. Πριν από 3 μέρες έχουμε ένα νέο γεγονός που αποτελεί την τρέχουσα μεγάλη είδηση, που είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επικράτηση του Τραμπ. Η επικράτηση του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί, κατά την άποψή μας, ουσιαστικά μια εμφατική εικονογράφηση των αδιεξόδων και των χαρακτηριστικών που έχει το πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Εμφανίζεται ο διπολισμός, ακροδεξιά ενάντια στο ακραίο κέντρο. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι το ακραίο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια ποικιλία από πολιτικές εκφράσεις, η κεντροαριστερά, η κεντροδεξιά, οι συγκυβερνήσεις κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς. Και εν τέλει, στην περίπτωση της Γαλλίας, ο Μακρόν αποτελεί το ακραίο κέντρο. Τι είναι το ακραίο κέντρο? Ο επί σειρά δεκαετιών κυρίαρχος διαχειριστής της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής, του άλλος υπήν μονόδρομου, μια διαρκής πορεία προς τα δεξιά. Στην εποχή λοιπόν, τη νεοφιλελεύθερη εποχή, που όμως έχει μπει στα βαθιά της αδιέξοδα, όπου η ιδεολογία της έχει γίνει κομμάτια για την αυτορυθμιζόμενη αγορά, για την παγκοσμιοποίηση, και ταυτόχρονα παράγει κλιμακούμενη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, ένταση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων. Ο πόλεμος στην Παλαιστίνη ανεβάζει τα επίπεδα της γενοκτονικής βίας και τα σμπρώχνει την αποδοχή αυτού του επίπεδου της βαρβαρότητας και το κίνδυνο της γενίκευσής της σε ανώτερο επίπεδο. Και τέλος και της κλιματικής κρίσης. Σε αυτήν λοιπόν την εποχή, η αδυναμία συγκρότησης κοινωνικών συνενέσεων, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σύστημα υπό την νεοφιλελεύθερη στρατηγική, επιβάλλει περισσότερο μαστίγιο παρά καρότο. Αυτή είναι η πορεία η διαρκής προς τα δεξιά, αυτή είναι η διαρκής ενίσχυση της ακροδεξιάς. Η ίδια η ενίσχυση της ακροδεξιάς αποτελεί τεκμήριο της αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος στα μάτια της μαζικής κοινωνίας. Ελλείψη εναλλακτικής, προφανώς εναλλακτικής στα μάτια του κόσμου, λειτουργεί ως τιμωρία. Ο Τραμπ, κατά μία έννοια, είναι συνέπεια της διακυβέρνησης του Μπάιντεν. Ταυτόχρονα όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτελεί διαδικασία εκφασισμού της κοινωνίας. Με άφωνο ρατσισμό, εθνικισμό, σεξισμό, αποδοχή της βίας. Πίσω από την κοινοβουλευτική μάσκα της ακροδεξιάς κρύβονται όλες οι ναζιστικές συμμορίες. Αυτό δεν είναι ιστορικά πρωτότυπο. Αυτό που είναι κάπως πρωτότυπο είναι η απουσία της αριστεράς. Η κατάρρευση της μαζικής κυβερνητικής ρεφορμιστικής αριστεράς των προηγούμενων παλαιότερων δεκαετιών της σοσιαλδημοκρατίας, που σήμερα αποτελεί συστατικό του ακραίου κέντρου. Η Γαλλία προσφέρει μια διαφορετική εικόνα.
το Λαϊκό Μέτωπο με ηγεμονικό πυρήνα τη ριζοσπαστική αριστερά και τμήματα της αντικαπιταλιστικής με επιλογές ρήξης με το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο μοντέλο και κυρίως εκφράζοντας μαζικά, εκλογικά και δίνοντας ορατότητα σε ένα εκτεταμένο κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας να δηλώσει ότι είναι με αυτές τις απαντήσεις. Να δηλώσει την κοινωνική διαθεσιμότητα για απαντήσεις από την πλευρά της ριζοσπαστικής αριστεράς. Εξέθεσε ταυτόχρονα απέναντι στο κοινωνικό ακροατήριο τόσο τη Λεπέν όσο και το Μακρόν και εξέθεσε τις ομοιότητές τους. Από αυτή την άποψη όμως δεν αποτελεί κατά τρόπον κατασκευαστικό υπόδειγμα να το αντιγράψουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δημιουργήθηκε σε ιδιαίτερες συνθήκες και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει και ιδιαίτερα προβλήματα. Αναδεικνύει όμως τους όρους, τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες για αριστερή ριζοσπαστική απάντηση στην περίοδο αυτή και στοιχεία εναλλακτικής πρότασης. Αναδεικνύει την κοινωνική ζήτηση, το μέγεθος των κοινωνικών ακροατηρίων για τέτοιου τύπου απαντήσεις. Εάν δεν υπήρχε το ψηφοδέλτιο του Λαϊκού Μετώπου, όλος αυτός ο κόσμος, χιλιάδες χιλιάδων, θα ήταν αόρατη στη μαζική εικόνα. Από αυτή την άποψη, η περίοδος βάζει μπροστά και το παράδειγμα το γαλλικό το κάνει πιο έντονο αυτό, την πρόκληση για μαζική ριζοσπαστική αριστερά. Ή με άλλα λόγια, την πρόκληση για τη ριζοσπαστική έως αντικαπιταλιστική αριστερά να αναλάβει καθήκοντα μαζικής πολιτικής. Δεν αναδείχθηκαν τέτοιου τύπου συμπεράσματα, δεν αναδεικνύονται για πρώτη φορά σήμερα με αφορμή τις εκλογές στη Γαλλία. Τα συμπεράσματα αυτά βρίσκονται μέσα στην μεγαλύτερη περίοδο. Η ελληνική εμπειρία, παρά το πικρό τέλος, η εμπειρία του 10-15, έδωσε αντίστοιχα συμπεράσματα. Η γαλλική εμπειρία, όπως και τα συμπεράσματα από την ελληνική περίπτωση του 10-15, διαγράφει μια διαχωριστική μες στην αριστερά. Υπάρχει άποψη που θεωρεί το Λαϊκό Μέτωπο ως κέντρο αριστερά. Ευθέως, καθαρά, τοποθέτηση από τμήματα της αριστεράς. Από οργανώσεις που διεκδικούν την επαναστατική προοπτική στην Ανταρσία, από το ίδιο το ΚΚΕ, το οποίο εμφανίζεται ενισχυμένο λόγω της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δέχεται τεράστια πίεση να αναλάβει την ευθύνη για λύσεις εδώ και τώρα, για απαντήσεις στις σημερινές πολιτικές προκλήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται. Και η άρνηση να την αναλάβει αυτή την ευθύνη αποτελεί πολύ κακό νέο, πρώτον για το κίνημα και δεύτερον και για την υπόλοιπη αριστερά. Στο βάθος αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ίδιο αυτό το κόμμα, στο βαθμό που θα συνεχίσει να κρατάει την ίδια στάση. Βεβαίως υπάρχουν... Επίσης τέτοιες απόψεις ακούγονται και από κεντροαριστερές, από κεντροαριστερά θραύσματα, όπου εκεί βεβαίως αποτελεί μια προσπάθεια αριστερού ξεπλήματος. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται και πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης και των επιλογών που κάνουν οργανώσεις, ομάδες, συλλογικότητες, συντρόφοι σε σύντροφοι, κινηματικές συλλογικότητες που προσπαθούν να απαντήσουν στην κατεύθυνση του ότι υπάρχουν λύσεις σήμερα που χτίζουν την προοπτική του αύριο. Απαιτούνται, κατά την άποψή μας και κλείνω με αυτό, πολιτικό σχέδιο για τη συγκέντρωση δύναμης στο κίνημα και στις παρεμβάσεις του κινήματος, αλλά και στην κεντρική πολιτική έκφραση και στις εκλογές, για τη διεκδίκηση του πολιτικού κενού που αφήνει η κατάρρευση του μαζικού ρεφορμισμού. Εδώ πέρα το πρόγραμμα είναι λίγο αυτονόητο και αυτόματο. Πρέπει να είναι ανελαστικά αντινεοφιλελεύθερο. Εν τούτης δεν είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την πορεία ενός τέτοιου ενδεχόμενου προγράμματος μετόπου. Η μόνη διασφάλιση είναι η συγκρότηση εντός αυτού ισχυρού ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικού συσχετισμού. Και εκεί πέρα οι απαντήσεις για τη συγκρότηση αυτού είναι πιο ανεβασμένες από ό,τι είναι το πρόγραμμα ενός πλατιού μετόπου. Αφορά μια συζήτηση ανανέωσης για το αντικαπιταλιστικό όραμα στις μέρες μας και μια συζήτηση για την τακτική με το ρεφορμισμό, τόσο ως αυθόρμητο φαινόμενο της κίνησης των μαζών από κάτω,
όσο και ως πολιτική στρατηγική η οποία σήμερα δείχνει να χρεοκοπεί. Μαζί με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αναφύονται και πρωτοφανείς ιστορικές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ο Αντώνης Νταβανέλος από τη ΔΕΑ, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, και γενικά παρακαλώ να κάνουμε κάποιες πάψεις για να προλαβαίνει. Προτείνω να πάρουμε στα τέσσερα σημεία θα προσπαθήσω να πω για να μείνω στον χρόνο. Προτείνω να πάρουμε στα σοβαρά τη φράση του συντρόφου Ολιβιέ ότι απέναντι στα μεγάλα γεγονότα δεν μπορεί να είναι κανένας κυνικός και μπλαζέ. Γιατί τα μεγάλα γεγονότα διαμορφώνουν πολιτικές απόψεις μέσα στον κόσμο μας και άρα διαμορφώνουν και τα περιθώρια για τη δράση του καθενός και της καθεμίας από εμάς. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση την επομένη της νίκης του Τραμπ στην Αμερική. Πίσω από αυτό υπάρχει μια ολόκληρη μαύρη αλυσίδα. Σε μια σειρά από χώρες βρίσκονται στην κυβέρνηση ακροδεξιά, ρατσιστικά, σεξιστικά, αντιαριστερά κόμματα. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα στον κόσμο. Στη Γαλλία είναι το πρώτο μήνυμα που έχουμε ότι αυτή η πορεία δεν είναι μοιραία, δεν είναι αναπόφευκτη. Χρειάζεται να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους στη Γαλλία και να τους ευχαριστήσουμε με τον τρόπο που πρότεινε ο Ολιβιέ. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ για να γίνει και η δουλειά η δική τους πιο εύκολη. Γιατί ανέδειξαν ότι δεν είναι δεδομένο ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο που ζούμε θα είναι πάντα δεξιόστροφες και μάλιστα με αυτό τον κίνδυνο της άκρας δεξιάς. Δεύτερο σημείο. Πώς φτάσαμε στο μέτωπο της αριστεράς στη Γαλλία. Οι αναλύσεις εδώ στον τύπο είναι όλες με την έμφαση του από τα πάνω. Ο Μελανσόν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΚΚ, η Πράσινη και κάποια στιγμή προσχώρησε το ΜΠΑ. Η ίδια η παρουσίαση του Ολιβιέ ήταν πολύ πιο πλούσια. Δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα αν δεν καταλάβει δύο αλλαγές που συμβήκανε σταδιακά στη Γαλλία. Στη Γαλλία ζήσανε έναν ανωδικό κύκλο αγώνων, πιο σημαντικό από τον δικό μας στην τελευταία δεκαετία, εννοώ μετά το 2015. Τα κίτρινα αγγιλέκα βγάλανε συμπεράσματα, αφήσανε παρακαταθήκες, έμφαση στη δουλειά από τα κάτω, σύνδεση του αντινεοφιλελεύθερου με το περιβαλλοντικό, η όξυνση της αντίστασης στα προάστια, οι αγώνες που δοθήκανε στις φτωχές μεταναστευτικές συνοικίες γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Αλλάξανε την τοποθέτηση για το ρατσισμό μέσα στη γαλλική αριστερά. Η ανυπότακτη Γαλλία όταν είχε έρθει στην Ελλάδα το 2015 είχε υπερασπίσει μια πολύ προβληματική θέση απέναντι στους μετανάστες. Υποχρεώθηκε να ριζοσπαστικοποιήσει αυτή τη θέση. Και σήμερα ο Μελανσόν κατηγορείται από τον γαλλικό τύπο ως Ισλαμοφασίστας. Ως συνεργάτης των εισβολέων, των μεταναστών δηλαδή. Και ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο ασφαλιστικό. Ο οποίος δεν νίκησε, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που όταν η τάξη μας δίνει μια μεγάλη μάχη, ακόμα και αν να μην νικήσει, μένουν θετικές πολιτικές παρακαταθήκες. Και από αυτόν τον αγώνα μείνανε θετικές πολιτικές παρακαταθήκες. Όλα αυτά εκφραστήκανε στη συγκρότηση του μετόπου και στην εκλογική επιτυχία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κύκλος αλλαγών. Οι αλλαγές μέσα στη γαλλική αριστερά. Η γαλλική αριστερά σήμερα δεν είναι όπως ήταν 10 χρόνια πριν. Μέσα από αυτόν τον κύκλο αγώνων έχει εξασθενήσει ο ηγετικός μηχανισμός και του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και έχει ενισχυθεί ο πόλος της ανυπότακτης Γαλλίας. Οι συνισταμένοι αυτών των παραγόντων ήταν το νέο λαϊκό μέτωπο. Οι ανησυχίες για την πολιτική του και την ηγεσία του είναι απολύτως θεμητές και νόμιμες. Αναφέρθηκε ο Ολιβιέ, θα μπορούσε κανένας να γενικεύσει. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι το κόμμα που επέβαλε τον νεοφιλελευθερισμό στη Γαλλία και άνοιξε το δρόμο και για την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, σύντροφοι, κοιτάξτε μια ιδιομορφία.
την επομένη των εκλογών οι πανίσχυρες εργοδοτικές οργανώσεις στη Γαλλία, ο αντίστοιχος ΣΕΒ δηλαδή, και ο Μακρόν αμέσως παίρνοντας τη φωνή του κυρίου του, είπανε ότι με το προσωπικό του μετόπου της αριστεράς κανένα πολιτικό παιχνίδι. Δεν συζητιέται ούτε το πρόγραμμα, ούτε η συμμετοχή της ανυπότακτης Γαλλίας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχέδιο. Και ακολουθήσανε κάποιοι κύκλοι κινητοποιήσεων. Τελευταίο μου σημείο. Έχει ήδη επιχειρηθεί και νομίζω ότι θα επιχειρηθεί πιο έντονα μια μετάφραση του γαλλικού μετόπου, του μετόπου της αριστεράς στην Ελλάδα. Μια αλαγκρέκα εκδοχή. Με επικεφαλή στο Τσίπρα και συνεργασία του ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ισχυρίζομαι ότι δεν έχει καμία σχέση και καμία πιθανότητα να αναπαράξει αυτή τη δυναμική. Ο Τσίπρας δεν είναι Μελανσόν. Οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν τολμήσει να πάρουν την παραμικρή προγραμματική δέσμευση απέναντι στον ελληνικό καπιταλισμό, έστω και σε αναλογία με αυτά τα πενικρά που πήρε το μέτωπο της αριστεράς στη Γαλλία. Και οι άνθρωποι των κινημάτων που ήρθαν στην πρώτη γραμμή, θα συνιστούσα σε όποιον αμφιβάλλει να κοιτάξει ποιοι κερδίσανε τις εκλογές στα προάστια. Τι είδους στελέχη εκλεγήκανε στα προάστια. Και εκλεγήκαν από τον πρώτο γύρο παίρνοντας πάνω από 50%. Τέτοιου είδους άνθρωποι των κινημάτων από αυτό το χώρο εδώ και καιρό δεν προβάλλονται και αντίθετα προτιμώνται οι περσόνες των διευρύσεων που τάχα φέρνουν. Δεν αξίζει κανένας να έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτά τα σενάρια. Για εμάς, είμαστε σε ένα προηγούμενο γύρο, σε μια προετοιμαστική φάση, που έχει ως κόμβους την ενότητα στη δράση της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς, η οποία επήγει περισσότερο από ποτέ. Με πολιτική στραμμένη έξω, στραμμένη στον κόσμο. Διάβαζα μια προκήρυξη από αυτές που ανέφερε ο Ολιβιέ, τα παραδείγματα τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο, που καλούσε στις διαδηλώσεις μετά την κυβερνητική λύση που έδωσε ο Μακρόν. Είχε τρία σημεία. 1.600 ευρώ κατώτατο μισθό, κατάργηση του νόμου για τις συντάξεις, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι πρόγραμμα. Αυτό είναι κατεύθυνση. Μισθούς, συντάξεις, Παλαιστίνη. Πρέπει να ενοποιήσουμε τον κόσμο μας πάνω σε συγκεκριμένες αιχμές και αυτό είναι προγραμματική ενοποίηση, αυθεντική και όχι επί χάρτου. Τελειώνω. Η Γαλλία μας πιέζει σε μια κατεύθυνση. Είμαστε 10 χρόνια μετά την ήττα μας το 2015. Η κατεύθυνση που μας πιέζει είναι να κηρύξουμε επιτέλους το τέλος του πένθους για το 2015 και να επιχειρήσουμε ξανά. Να επιχειρήσουμε ακόμα και πάνω από τον πόη μας. Αυτό χρωστάμε στους συντρόφους για τη Γαλλία και ελπίζω ότι και από εκεί θα έχουμε ειδήσεις που θα μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε τον Αντώνη. Ο Νίκος Γιαννόπουλος από το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Καταρχάς, συμφωνώ, όχι τυπικά, ουσιαστικά, με την προσέγγιση του Ολιβιέ. Ήταν λιτόλογος, λιγόλογος, λιτός. Αν μπορούσε να πει και άλλα, θα ξεδίπλωνε ακόμα πια πολύ αυτό το πλούτο πολιτικής που υπάρχει. Το νέο λαϊκό μέτωπο, φυσικά με τις αναλογίες της εποχής, με πολλά άλλα, θυμίζει πιο πολύ το κλασικό ενιαίο μέτωπο παρά το κλασικό λαϊκό μέτωπο. Εννοώ ότι στηρίζεται σε μια ταξική κινητοποίηση και στο εσωτερικό του διαθέτει ισχυρό σχετισμό η αριστερά. Φυσικά είναι μετέωρο, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σε αρκετές ερωτήσεις που έγιναν υπό μορφή τοποθετήσεων, παρατήρησα με λύπη μου αρκετή ιδεολειψία. Αν ξέραμε τόσο πολύ καλά πώς γίνονται τα πράγματα,
θα είχαμε κι εμείς αυγατήσει. Θέλει μια προσοχή στο απ' τα έξω γενικό. Βεβαίως, το είπε ο Αντώνης, για την Ελλάδα μιλάω, καμία σχέση δεν έχει το Λαϊκό Μέτωπο με όλα αυτά τα σενάρια περί κεντροαριστεράς εδώ. Τα εξήγησε ο Αντώνης, δεν επανέλαβε. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι ο συντονισμός μας των εξωστρεφών προς το παρόν εξεκοινοβουλευτικών οργανώσεων που θέλουν να δούνε λίγο την κατάσταση μπορεί να ξεκινήσει ένα κύκλο δράσης αλλά και συζήτηση με μια κατεύθυνση μικρών οικών στοιχειώδους οργάνωσης βημάτων αλλά με ματιά. Κατά τη γνώμη μου, υπό προϋποθέσεις από αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να αποκλειστούν υπό προϋποθέσεις και το ΜΕΡΑ και η Νέα Αριστερά. Φυσικά ξέρουμε αμαρτίες και τα λοιπά. Είπε πριν όμως ο Ολιβιέ και για το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν τους εμπόδισε. Πρέπει να βλέπουμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις. Σας ευχαριστώ. Κώστας Γεωργόπουλος από... Κώστας Γεωργόπουλος από την κίνηση Ερωτικής Μαχόμενης Αριστεράς και ΕΜΑ. Καλησπέρα σύντροφοι και συντροφές και συντρόφες. Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου στην Ελλάδα αλλά και οι βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν στη συνέχεια στη Γαλλία έδειξαν ότι διωγγώνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αμφισβητείται ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι μετεκλογικές εξελίξεις στη Γαλλία δείχνουν πως δεν μπόρεσε να έχει την αποτελεσματικότητα που είχε εμπνεύσει η δημιουργία του νέου λαϊκού μετόπου. Η αμφισβήτηση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να υπάρχει αριστερή ανατρεπτική πολιτική που να εμπνέει και να ενώνει τις λαϊκές μάζες καταλήγει να ενισχύει την ακροδεξιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντική ήταν η άνοδος της ακροδεξιάς ιδιαίτερα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταραίει ο κυβερνητικός συνασπισμός και οδηγείται σε πρόωρες εκλογές τον ερχόμενο Μάρτιο. Η πρόσφατη νίκη του Τραμπ στη ΣΥΠΑ και η δική του ατζέντα διακυβέρνησης διευρύνουν τις αβεβαιότητες για το άμεσο μέλλον στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται στις συνεχιζόμενες πολιτικές της λιτότητας, του πολέμου και του ρατσισμού της ΕΕ. Δεν φοβίζει το σύστημα αφού πρόκειται για δυνάμεις που δεν αμφισβητούν την εξουσία του κεφαλαίου, στοχεύουν στο φόβο για τον ξένο και προωθούν τον ρατσισμό ως κυβερνητική πολιτική. Επανέρχονται τα προγράμματα διαρκούς λιτότητας με τη Συμμαχία Δεξιάς, Φιλελευθέρων και Σοσιαλιστών ως βασική πολιτική συμφωνία των επόμενων 5 χρόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της με την ανάδειξη της Van der Leyen στην ηγεσία της Κομισιόν. Συγχρόνως διακηρύσσεται η συνέχιση της ενεργής ανάμειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους 2 πολέμους στην Ουκρανία και τη Γαζα-Λίβανο στο πλευρό των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για τη χώρα μας ανέδειξαν τη σαφή καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής Νέας Δημοκρατίας που έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους και 14% πέρσι, αλλά και των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας ως κυβερνητικά μνημονιακά κόμματα και έχασαν εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους από τις περσινές βουλευτικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να μπορεί να ανακάμψει. Η λαϊκή δυσαρέσκεια διωγγώνεται με την εντυνόμενη συνεχιζόμενη ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια κλπ. Παράλληλα, παίρνει ανοιχτές διαστάσεις η ισοκομματική αντιπολίτευση του Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μέσα σε ένα καθοδικό σπιράλ διασπάσεων και ισοκομματικής αντιπαράθεσης και πάλι νομής της κομματικής εξουσίας χωρίς αρχές που σήμερα 8 Νοεμβρίου με την άναξη του 6ου συνεδρίου μπήκε ίσως στην τελική της κορύφωση. Παράγοντες μέσα και έξω από τα 2 μικρομεσαία πλέον μνημονιακά κόμματα της αντιπολίτευσης που αποδοκιμάστηκαν μπροστά στην αδυναμία τους να διεκδικήσουν το καθένα από μόνο του από εδώ και μπρος εκλογική αυταδυναμία, ανακαλύπτουν την ανάγκη δημιουργίας αντιδεξιού μετόπου
εκλογική συνεργασία. Συγκρίνεται μάλιστα μια τέτοια συνεργασία με το νέο λαϊκό μέτωπο της Γαλλίας. Πρόκειται βέβαια για μια καρικατούρα. Σκοπός αυτών που προωθούν το αντιδεξιό εκλογικό μέτωπο στη χώρα μας είναι η κυβερνητική εναλλαγή στο έδαφος του μνημονιακού καθεστώτος που εγκαθίδρυσαν εκατοντάδες νόμοι και προεδρικά διατάγματα μέσα από τα τρία μνημόνια και οδηγεί τη χώρα μας ως το 2060. Συγχρόνως όμως, η μεγάλη αποχή του Ιουνίου στη χώρα μας δείχνει ότι και οι δυνάμεις συμμαχώνημενης αριστεράς που στηρίζουν τη ρήξη και την έξοδο από ΟΝΕ και ΕΕ με τις ευρωεκλογές να διεξάγονται εν μέσω δύο πολέμων δεν μπόρεσαν να πείσουν αυτόν τον κόσμο που απήχε. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν να πάρει μέρος στις εκλογές ένα σχήμα της μαχόμενης αριστεράς ανάλογα με εκείνο που έδωσε με επιτυχία τη μάχη των δημοτικών εκλογών και εκπροσωπήθηκε στο Δήμο της Αθήνας. Η μαχόμενη αριστερά παλεύει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου, του ρατσισμού και της φτώχειας. Η προστασία των λαϊκών συμφερόντων σήμερα περισσότερο από χτες κάνει την ανάγκη ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπόφευκτη και επομένως πρέπει να ενισχυθεί το πολιτικό ρεύμα που παλεύει για ουσιαστική ρήξη, ανατροπή του μνημονιακού καθεστώτος της χώρας μας, έξοδο από την ΟΝΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πάλι αυτή ενάντια στην Τίνα «There is not an alternative», δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν θα παραπέμπει γενικά σε ένα όριστο μέλλον, οφείλει να έχει προγραμματικό περιεχόμενο που θα πατά στις λαϊκές ανάγκες. Τώρα, 5 μήνες μετά τις ευρωεκλογές, πρέπει να μπει στο χώρο της μαχόμενης αριστεράς, να ανοίξει άμεσα κύκλο συζητήσεων και να δρομολογηθούν κοινές πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση των όρων δημιουργίας χώρου, διαλόγου και δράσης που θα αποτελέσει βήμα ελπίδας για όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται με το παραπάνω πλαίσιο μέσα από ένα κοινά αποδεκτό προγραμματικό και πολιτικό περιεχόμενο. Ο Χρήστος Οφιλιάτος από τη Μετάβαση Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική, που είναι και τελευταίος από τις οργανώσεις. Καλησπέρα, συντρόφοι και σύντροφοι. Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ τον Ολιβιέ για την εικόνα και τις εμπειρίες που μας έδωσε. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πάρουμε και μακάρι να σταθούμε και αντάξει αυτών των περιστάσεων και αυτής της εμπειρίας και στη χώρα μας. Η εκδήλωση γίνεται μια μέρα μετά την επέτειο των 107 χρόνων της Οκτωβριανής Επανάστασης, που δυστυχώς φαντάζει πάρα πολύ μακρινή στους καιρούς μας. Το είπε και ο Ολιβιέ με έναν τρόπο στην ομιλία του. Και λίγες μέρες μετά τις αμερικάνικες εκλογές και τη νέα εκλογή του Τραμπ ως επικεφαλής ενός ακραία αντιδραστικού μπλοκ, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και διεθνώς. Και δυστυχώς αυτή η εξέλιξη φαντάζει πιο κοντινή, όχι μόνο χρονικά, αλλά και πολιτικά, με τη μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς σε πολλές χώρες. Άκουγα, συντρόφοι και σύντροφοι, έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφο, προείδρευσε και έπαιξε πολύ άσχημο ρόλο και στην Επιτροπή για τα Τέμπη στην Βουλή. Ο οποίος ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη μέρα των εκλογών και μεταφέροντας την εικόνα του και τα αποτελέσματα, υποτίθεται δημοσιογραφικά, χρησιμοποίησε τους γνωστούς στίχους του Dylan από τον Blowing in the Wind, ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι μετεωρολόγος για να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος. Στίχους που πριν από δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν συμβολικά από το Αμερικάνικο φοιτητικό και εργατικό κίνημα, ακριβώς για να δείξουν ότι τότε ο άνεμος φυσούσε σε μια άλλη κατεύθυνση. Είμαστε σε μια τέτοια αλλαγή της στροφής του ανέμου εδώ και χρόνια. Διεθνώς, και νομίζω ότι αυτό το είπε με γλαφυρό τρόπο ο Ολιβιέ στην τοποθέτησή του. Αν αξίζει λοιπόν αυτή η συζήτηση για τη Γαλλία, είναι ακριβώς γιατί μέσα σε αυτές τις δυσκολίες και με υπαρκτή άνοδο της ακροδεξιάς και εκεί, με το παράδειγμα της Λεπέν εδώ και πολλά χρόνια και ειδικά με τον κίνδυνο να γίνει και πρόεδρος της Γαλλίας, μιας υπεριαλιστικής χώρας, μην ξεχνάμε και το τι ρόλο μπορεί να παίξει μια τέτοια προεδρία. Αξίζει λοιπόν ότι εκεί υπάρχει και συγκρότηση αντίπαλου δέους. Δεν υπάρχει μόνο ένα δίπολο συστημικής δεξιάς και μιας συστημικής ακροδεξιάς. Υπάρχει μια τέτοια συγκρότηση. Όχι εύκολα, όχι αυτόματα, αλλά με πολιτικές επιλογές και πρωτοβουλίες που προσπαθούν να πατήσουν σε υπαρκτές δυναμικές στην κοινωνία. Αναφέρθηκε στους εργατικούς αγώνες, στα κίτρινα γυλαίκα, στους αγώνες στα προάστια και πρόσφατα φυσικά στις πολύ μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Αυτό καταρχάς είναι το πρώτο, νομίζουμε, που από όλη αυτή την εμπειρία πρέπει να κρατάμε και νομίζουμε ότι μας αφορά. Πώς θα συνδυάσουμε δηλαδή μια πολιτική ανατροπής και ρήξης με μια τέτοια όσμωση και σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες και τις πραγματικές λαϊκές δυναμικές. Πώς θα συνδυάσουμε μια στρατηγική ανατροπής
αυτού του συστήματος με μια τακτική μαζικής απεύθυνσης που να μπορεί να συμβάλλει σε νίκες και κατακτήσεις σήμερα για να αλλάξει το βέλος της ιστορίας. Κρατάμε από τη γαλλική εμπειρία και την επιμονή στην καταγγελία της γενοκτονίας του Ισραήλ, κάποιες επιμονές που έχουν σχέση με θέσεις αρχών. Κρατάμε ότι στηρίζουμε συνέπεια τα δικαιώματα των εργατών και εργατριών, για να μην ξεχνιόμαστε, μεταναστών και μεταναστριών στα προάστια και όχι μόνο των γαλλικών Μητροπόλεων, κόντρα στη λογική του Ισλαμοφασισμού που υιοθετεί το ακραίο κέντρο και όχι μόνο η Λεπέν και η ακροδεξιά. Κρατάμε την προσπάθεια ότι οι πολιτικές εξελίξεις πρέπει να διαμορφώνονται πρώτα απ' όλα στον δρόμο. Το κρατάμε αυτά σε μια περίοδο που οι κύριες εκφράσεις αριστερά στη Δύση κινούνται σε φιλοεέ και φιλονάτο κατεύθυνση, με επιλογές και στηρίξεις σε όλα τα μέτωπα που πανίγει αυτή τη στιγμή ο ευρωατλαντικός συμπεριαλισμός, με εμφανές αποτέλεσμα πλέον την αποκοπή τους από λαϊκές μάζες και, πώς θα το πω, γίνονται πολύ απλά από παλιά εργατικά λαϊκά κόμματα, γίνονται κόμματα των μεσαίων στρωμάτων και της διανόησης μόνο. Ακόμα χειρότερα, σε στιγμές που εκφράσεις αριστεράς, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, στρέφονται σε κατευθύνσεις που χαϊδεύουν συντηρητικά αντανακλαστικά. Όπως έχει δείξει και παλιότερα στρόφοι και σύντροφοι, η στροφή των σοσιαλιστικών κομμάτων στις λογικές του ακραίου κέντρου, αυτή η λογική αντί να φράξει το δρόμο στην ακροδεξιά, τον ανοίγει διάπλατα. Και νομίζουμε ότι και στη Γερμανία δυστυχώς αυτό θα γίνει, αν συνεχίσουν αυτές οι εξελίξεις. Γι' αυτό το γαλλικό παράδειγμα εμπνέει, σηκώνει ξανά τη σημαία για μια προσπάθεια να υπάρξει μια αριστερά μαζικής απεύθυνσης και ριζοσπαστικής προοπτικής. Από αυτή τη σκοπιά στεκόμαστε στο πλευρό των μαχόμενων δυνάμεων στην γαλλική κοινωνία και το εργατικό λαϊκό κίνημα της χώρας. Ελπίζουμε να δώσουμε μέχρι τέλους αυτόν τον αγώνα για την ανατροπή των αστικών πολιτικών, για τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου και του ρατσισμού και των αυταρχικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Φυσικά, δεν υποτιμούμε αντιφάσεις και προβλήματα και η εγχώρια εμπειρία της ανόδου και του συμβιβασμού του ΣΥΡΙΖΑ για εμάς μας έχει πληγώσει και νομίζουμε ότι πρέπει να είναι διδακτική και διεθνώς. Και νομίζω ότι είναι. Είναι σημαντικό ότι και σύντροφοι και συντρόφοι από τη Γαλλία το ξέρουν, το αναγνωρίζουν. Είναι σημαντικό ότι κάποιες και κάποιοι από αυτούς ήδη από το 2015 το επεσήμαναν. Θεωρούμε ότι πρέπει να μην ξεχνάμε αυτή την εμπειρία, ειδικά σε μια εποχή που οι αστικές δυνάμεις απαιτούν την υποταγή της αριστεράς στο ΝΑΤΟ και στους πολέμους του, στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο στις υπεριαλιστικές Μητροπόλεις, ακόμα και στην υπεριαλιστική Γαλλία. Οι εξελίξεις στη Γαλλία θα κρυθούν σε σημαντικό βαθμό από το αν η αριστερά, και να θυμίσω ότι για τα δικά μας δεδομένα στην Ελλάδα, στην αριστερά δεν συμπεριλαμβάνουμε τους σοσιαλιστές. Για τα δεδομένα της Γαλλίας, οι σοσιαλιστές συμπεριλαμβάνονται στον όρο αριστερά. Λέμε λοιπόν ότι από τη δικιά μας οπτική, η αριστερά όπως την εκτιμούμε εμείς και ειδικά οι δυνάμεις ανυπότακτης Γαλλίας, του NPA, δηλαδή καπιταλίστ και οι ριζοσπαστικές δυνάμεις, επιμείνουμε συνέπεια σε μια κατεύθυνση κοινωνικής κινητοποίησης και ρήξης με τις κυρίαρχες πολιτικές. Γιατί ξέρουμε ότι πάντα αποτελεί ανοιχτό διακύβευμα της ίδιας ταξικής πάλης το αν τέτοια ασταθή οχήματα, πολιτικά οχήματα όπως τέτοια μέτωπα, μπορούν με την ίδια στιγμή που έχουν συμμετοχή συστημικών κομμάτων, όπως οι σοσιαλιστές και οι οικολόγοι, με το γνωστό ρόλο που πολύ γλαφυρά περιέγραψε και ο Αντώνης, ο Νταμανέλος πριν, θα μπορέσουν όντως όμως παρόλα αυτά να γίνουν στην πράξη χρήσιμα για το εργατικό και λαϊκό κίνημα και για την ανασυγκρότηση μιας ανατρεπτικής αριστεράς. Γι' αυτό ξέρουμε κιόλας δεν είναι εύκολη και η αντιγραφή και η μεταφορά τέτοιων πρωτοβουλειών στην χώρια ελληνική πραγματικότητα. Με άλλους συσχετισμούς και άλλο εκλογικό σύστημα επίσης, μην το ξεχνάμε κι αυτό, είναι κατανοητές σε κάποιο βαθμό ειδικές εκλογικές τακτικές σε ένα πολύ διαφορετικό και περίεργο εκλογικό σύστημα από το δικό μας. Είναι ενδεικτικό, σωστά το είπε και αυτό ο σύντροφος Αντώνης πριν, ότι εγχώρια το παράδειγμα του Νεολαϊκού Μετώπου πρώτα απ' όλους το πήρανε και προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν, διαστρεβλώνοντας πλήρως την εμπειρία του, οι αστικές μνημονιακές δυνάμεις της σοσιαλφιλελεύθερης κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και να σημειώσω και μια διαφωνία μου με αυτό που ο Νίκος πριν, δεν θεωρούμε τη Νέα Αριστερά κομμάτι αυτής πλευράς του ποταμού. Νομίζουμε ότι είναι ένα κομμάτι που κοιτάει σε εκείνη την προοπτική, στην ανασυγκρότηση και τις διεργασίες της σύγκλησης ενός νέου σοσιαλδημοκρατικού φορέα ή συμμαχίας. Θα φανούν αυτά στο επόμενο διάστημα, είναι μια καταρχάς εκτίμηση. Αντίθετα, πιστεύω ότι μια μαχόμενη ανατρεπτική αριστερά χρειάζεται και μπορεί να είναι μετοπική, χωρίς να υποτάσσεται σε τέτοια κόμματα και σε μια ανύπαρκτη προοδευτική αστική τάξη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κομμουνιστικό κίνημα, κομμουνιστική προοπτική, πόσο μάλλον κόμματα και οργανώσεις σε μια τέτοια κατεύθυνση, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με ένα ανατρεπτικό μέτωπο του κόσμου της εκμεταλλευόμενης εργασίας, με ανοιχτή τη δυνατότητα και την πάλη για την ηγεμονία
των ιδεών και της πολιτικής, της εργατικής πολιτικής, της πολιτικής της μαχόμενης εργατικής τάξης. Με μια τέτοια κατεύθυνση πιστεύουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για αγώνες που να διεκδικήσουν και να πετύχουν κατακτήσεις και νίκες στο σήμερα, ενάντια στο σύστημα και τις κυβερνήσεις του, να συγκεντρώσουν δυνάμεις, να ανατρέψουν τη μαρκοχρόνια αντιλαϊκή επίθεση. Δεν είναι εύκολο, στρόφοι και σύντροφοι. Είμαστε στο γύρισμα των καιρών που είπα και στην αρχή. Ιεραρχούμε ψηλά αυτήν την ανάγκη για ένα ενιαίο αγωνιστικό κίνημα. Πιστεύουμε ότι με αυτές τις δυνάμεις, με όλες τις δυνάμεις του κινήματος και της μαχόμενης αριστεράς, από το ΚΚΕ που με όλο το σεκταρισμό του πρέπει συνέχεια να παλεύουμε για κοινή δράση στους χώρους εργασίας, δεν νοείται ενιαίο μέτωπο χωρίς απεύθυνση και σε αυτές τις δυνάμεις και πίεση. Και υπάρχουν σημαντικά θετικά παραδείγματα κάτω από τέτοια πίεση το τελευταίο διάστημα. Τις δυνάμεις του Μέρα 25, τις δυνάμεις Ανταρσία, όλες τις δυνάμεις μαχόμενης αριστεράς. Και θεωρούμε τέτοιες συζητήσεις και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες σημαντικές σε μια προσπάθεια να συγκροτήσουμε, κάτι που εμείς το πιστεύουμε, το προτείνουμε και το θέλουμε με ειλικρίνεια, μια ενωτική συσπήρωση της ανδρεπτικής αριστεράς ως διακριτού πολιτικού πόλου σε μια ευρύτερη και δύσκολη προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας μαζικής αριστερής ριζοσπαστικής πολιτικής έκφρασης με πανεθνική απεύθυνση. Είμαστε μακριά από αυτό το στόχο, αλλά εκεί πρέπει να κοιτάμε. Να ξαναευχαριστήσω τον Ολιβιέ για την παρουσία του σήμερα. Ελπίζουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε και από την εμπειρία της Γαλλίας, να σταθούμε αντάξει και εμείς στη χώρα μας και να προσπαθήσουμε, για να παραφράσω, παρόλο που ξαναείπα ότι είμαστε πολύ μακριά δυστυχώς από την Οκτωβριανή εμπειρία, για να καταφέρουμε κάποτε να μπορούμε να πούμε ότι το 2015, και κλείνουμε 10 χρόνια από εκείνη την πληγή που πρέπει να τη θάψουμε, όπως είπε ο Αντώνης, υπήρξε γενική δοκιμή, όπως υπήρξε το 1905 κάποτε, πριν το 17, από την οποία μπορέσαμε να μάθουμε, να βγάλουμε συμπεράσματα, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, αν να κάνουμε νέα, αλλά ακόμα καλύτερα να κερδίσουμε. Να είστε καλά. Με τον Χρήστο τέλειωσε και αυτός ο γύρος. Να πάμε τώρα στις τοποθετήσεις. Είναι 7 λεπτές, αλλά επειδή μπορεί να υπάρχει... Ναι, να τη... εννοώ ότι... Μην το είναι τα πόδια όλα, μη σκά. Ό,τι θέλει. Όχι, όχι, έχουμε πει ότι δεν γίνεται, δεν θα απαντήσει μόνο ο Λιβιέ. Μπορεί να δοθούν απαντήσεις και από κάτω, μην υποτιμάμε και τη δικιά μας συζήτηση. Άρα να ξεκινήσουμε, αλλά παρακαλώ όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αργά, κατανοητά και συμπυκνωμένα, πολύ συμπυκνωμένα. Λοιπόν, να... Καταρχάς, η διερμηνία είναι μια προσπάθεια Ηράκλεια και μπράβο σου. Δεύτερον... Γι' αυτό να τη βοηθήσω. Δεύτερον, όταν ξανάρθει ο Ολιβιέ, να έρθει με τον Φιλίπ Πουτού μαζί. Τρίτον, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση μόνο, μια ερώτηση. In question. Στο χώρο σου, dans ton endroit verbe. Λοιπόν, τι κάνετε για να αποκτήσουν οι νέοι που βοήθησαν στην άνοδο της αριστεράς τη βεβαιότητα ότι ο λόγος τους ακούγεται. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να έχετε καθημερινή επαφή με τους νέους, να μιλάτε και να ακούγονται. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω ειλικρινά να μιλήσω αργά, αν και δεν μιλάω πολύ γρήγορα. Να χαιρετήσω την εκδήλωση εκ μέρους της ΛΑΕ, συντρόφισσες και σύντροφοι, και τον σύντροφο Ολιβιέ, εκ μέρους Λαϊκής Ενότητας. Να πω ότι
εμείς εκτιμήσαμε και θεωρήσαμε ότι ήταν ένα τεράστιο βήμα η συγκρότηση του νέου λαϊκού μετόπου στη Γαλλία. Έδωσε μια σωστή απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο η ριζοσπαστική αριστερά. Και έτσι με ένα πιο προσωπικό τόνο θέλω να πω ότι έβλεπα με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία τις διαπραγματεύσεις έξω από τα γραφεία των οικολόγων και μπορώ να τις παρακολουθώ, αναγκάστηκα να πληρώσω και συνδρομή στο γαλλικό, ας πούμε, press project το αντίστοιχο. Και νομίζω ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά ο διάλογος στο εσωτερικό του νέου λαϊκού μετόπου και ειδικά στο εσωτερικό της ριζοσπαστικής πτέρυγάς του. Νομίζω ότι ο διάλογος που έγινε αμέσως μετά τις εκλογές, η εκδήλωση του «Τι να κάνουμε» που μίλαγε και ο σύντροφος Ολιβιέ με τον Στάθη το Κουβελάκη και άλλους και τον Φεντερίκο Λορντόν, δείχνει τον πλούτο που υπάρχει σε αυτό το μέτωπο μέσα και στη ριζοσπαστική του πτέρυγα επίσης και πώς αναδείχθηκε μέσα από τα κινήματα. Αλλά νομίζω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε το ότι τα κινήματα μπορέσανε να έχουν αυτή τη συνέχεια, αυτή τη συνέπεια και αυτή την κλιμακούμενη αγωνιστικότητα, επειδή μπόρεσε να υπάρχει όλη την προηγούμενη 15ετία ένα πολιτικό νεύρο στο εσωτερικό της αριστεράς, που κατά τη γνώμη μας ήταν παλιότερα και μετασχηματιζόμενο διαρκώς το κόμμα της αριστεράς, το Parti de Gauche, στη συνέχεια η ανυπότακτη Γαλλία, και στη συνέχεια θεωρούμε ότι προστέθηκε σε αυτή τη διαδικασία και το MPA αντικαπιταλίστ, γιατί μπόρεσε να δώσει μια πολιτική προοπτική σε αυτούς τους αγώνες παρά τις ήττες που υφίστανται. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί και την έγνοια μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι αγώνες που γίνονται κατακερματισμένοι, οι εκρήξεις μεγαλύτερες που συμβαίνουν, δεν έχουν πολιτική προοπτική και αποτελούν απλά στιγμές οι οποίες δεν έχουν συνέχεια. Συγγνώμη. Okay. Ναι. Πιο αργά, ναι, το αφήνω. Σωστό. Και νομίζουμε ότι εδώ ακριβώς χρειάζεται η πολιτική ενότητα για να μπορέσουν να σηκωθούν οι κοινωνικοί αγώνες. Και για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί το κοινωνικό κίνημα με μια κοινή πολιτική πρακτική των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς στο εσωτερικό του, αλλά και για να μπορέσουμε να κάνουμε πολιτική και εκτός των κοινωνικών κινημάτων, με την έννοια πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε. Ναι, πολύ δύσκολο. Πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια. Πώς θα μπορέσουμε, για παράδειγμα, να γίνει κίνημα αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και όχι απλά οι διάφορες μορφές, οι μαζικοί, τα συνδικάτα, να κάνουν αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Εμείς θεωρούμε ότι επήγε αυτή η πολιτική ενότητα. Έχουμε να διδαχτούμε από το νέο λαϊκό μέτωπο και από την ριζοσπαστική του πτέρυγα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μεταφερθεί κόπια με τη διάταξη δυνάμεων που υπάρχει στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Προφανώς, κατά τη γνώμη μας, ξεκινάει αυτή η διάταξη δυνάμεων στην Ελλάδα από το Μέρα 25 και κινείται προς όλο το φάσμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Και έτσι εδώ μια παρένθεση για τον σύντροφο από το ΚΚΕ, για το βαθμό οργάνωσης που ρώτησε προηγουμένως του λαϊκού κινήματος, να τον ενημερώσω ότι όλα τα συνδικάτα της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, την οποία μέχρι πριν από 5 μέρες προείδρευε ο Μαυρίκος, που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, είχαν στηρίξει ανοιχτά το νέο λαϊκό μέτωπο. Και είναι... Ναι, δεν νομίζω ότι το αναφορά. Ναι, το διεθνές όμως. Σε ζετέ σε μηνό Μαρσέιγ. Αυτά, για να μην πολυλογώ. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί και να μετασχηματιστεί πια
σε μια πραγματική πολιτική ενότητα που έχει αργήσει και αυτή είναι που θα οριοθετήσει τα κακέκτυπα που προσπαθούν να παρουσιάσουν για το νέο λαϊκό μέτωπο και να τα φέρουν στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μας, κόσμο ειλικρινή που είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί πέρα, θα μπορέσει να τον τραβήξει αριστερά και να υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτούς τους χώρους, παρά την ανειλικρίνεια των ηγεσιών που ακόμα δεν βλέπουν κανένα λάθος την περίοδο 15-24. Θα κάνω ό,τι έκανα και στο Σωτήρι, οπότε όποιος όποια, μάλλον όποιος έχει παρέμβαση, θα το πηγαίνουμε αργά. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση? Αν δεν υπάρχει, να προχωρήσουμε. Ναι. Καλό. Καλό ξεπέρα. Και ένα νεράκι. Bon, évidemment, je ne vais pas répondre à toutes les questions et les interventions. Προφανώς δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις τοποθετήσεις. Et par ailleurs, il y a des questions politiques sur lesquelles je n'ai pas forcément de réponse. Και κατά τα άλλα, εξάλλου υπάρχουν και πολιτικά ερωτήματα στα οποία απαραίτητα, δεν έχει απαραίτητα τις απαντήσεις ή όλες τις απαντήσεις. Donc je ne suis pas là pour apporter des réponses. Je ne le fais déjà pas en France et on a plein de doutes politiques. Et je crois que ce n'est pas grave, en fait, d'avoir des doutes en politique. Δεν είναι εδώ, λοιπόν, για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε στη Γαλλία έχει απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Πολλές φορές έχει αμφιβολίες και δεν υπάρχει τίποτα το κακό ή το δραματικό σε αυτό. Je pense même que la politique, c'est penser le doute et penser le doute ensemble plutôt que d'avoir des certitudes et des vérités sur tous les sujets. Και σκέφτεται περισσότερο ότι η πολιτική είναι το να σκέφτεσαι, είναι πολύ περισσότερο το να σκέφτεσαι την αμφιβολία και πάνω στην αμφιβολία παρά να έχεις πάντα απαντήσεις για όλα. Donc il y a des organisations politiques qui ont des réponses à tous les sujets. Elles doivent vivre apaisées, c'est bien, mais on n'en fait pas partie. Υπάρχουν πολιτικές οργανώσεις που έχουν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Τόσο το καλύτερο για αυτές, πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένες, αλλά δεν είναι η περίπτωσή τους. De la même manière, on ne croit pas, ça a été dit, au copier-coller. Με τον ίδιο τρόπο, δεν πιστεύουν στο copy-paste. Donc moi, je n'ai aucune légitimité pour me prononcer sur ce qui se passe ici, dans les perspectives de rassemblement du prétendu nouveau front populaire en Grèce. Δεν αισθάνεται ότι έχει την νομιμοποίηση για να εκφραστεί στο τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτό το δήθεν νέο λαϊκό μέτωπο που αναφέρθηκε σε τοποθετήσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κτλ. Et que le nouveau front populaire en France a répondu vraiment à une situation tout à fait spéciale, tout à fait spécifique. Και ότι το νέο λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία απάντησε σε μια πολύ ειδική περίπτωση, σε ένα πολύ ειδικό ερώτημα, σε μια πολύ ειδική κατάσταση. La seule chose que je peux affirmer, c'est que l'hégémonie programmatique au sein du nouveau Front populaire n'était pas social-libérale. Το μόνο που μπορεί να πει με βεβαιότητα είναι ότι η ηγεμονία εντός του νέου λαϊκού μετώπου δεν ήταν σοσιαλ-φιλελεύθερης έμπνευσης. Que c'était le Parti Socialiste en France qui bégayait et qui était emmerdé pour répondre à toutes les questions et pas Philippe Poutou sur le programme. Και ότι ήταν το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα που ήταν σε δύσκολη θέση και που δεν μπορούσε να απαντήσει στα ερωτήματα που έμπαιναν και όχι ο Φιλίπ Πουτού. Que l'équilibre des forces politiques était clairement dans ce sens-là et c'était clair pour tout le monde.
και η ισορροπία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων ήταν σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο για όλο τον κόσμο. Sur la question pourquoi on a ce gouvernement en France et pourquoi on ne l'a pas déjà défait. Σχετικά με την ερώτηση γιατί έχουμε ακόμα στη Γαλλία αυτή την κυβέρνηση και γιατί δεν μπορέσαμε να την ανατρέψουμε μέχρι σήμερα. Ça, ça fait partie des questions, j'ai pas de réponse. Αυτή είναι μία από τις ερωτήσεις τις οποίες δεν έχει απάντηση. Même si j'ai une petite idée. Ακόμα και αν έχει μία μικρή ιδέα. Je pense que d'abord, faut pas sous-estimer le fait que la situation politique plombe les consciences, plombe le rapport de force. Casse l'ambiance, en gros. Λοιπόν, η πολιτική κατάσταση, πώς να το πούμε, καταβυθίζει τις πολιτικές συνειδήσεις και καταστρέφει, ας το πούμε, την ατμόσφαιρα. Qu'en gros, début juillet en France, on se sentait victorieux. Αρχές Ιουλίου αισθανόμασταν νικητές. Et quatre mois plus tard, on a un gouvernement de droite et on a Trump. Και il y a deux salles, deux ambiances, comme on dit. Τέσσερις μήνες μετά έχουμε μια κυβέρνηση δεξιάς και την επανεκλογή του Τραμπ. Δηλαδή δύο πολύ διαφορετικές ατμόσφαιρες. Et cette violence politique, elle peut tétaniser. Και αυτή η πολιτική βία μπορεί να μας παραλύσει. D'ailleurs, c'est le calcul des autoritaires. Να μας δηλητηριάσει. Και είναι ο υπολογισμός που έχει κάνει ο πολιτικός αυταρχισμός σήμερα. La deuxième explication, elle tient au nouveau Front Populaire. Η δεύτερη εξήγηση προέρχεται από το ίδιο το νέο λαϊκό μέτωπο. C'est que la gauche française, elle est coupable. Είναι ότι η γαλλική αριστερά είναι ένοχη. Une fois qu'elle a fait un cadre unitaire pour avoir ses élus. Μια φορά έφτιαξε ένα νέο πλαίσιο για να, ένα ενωτικό πλαίσιο για να εκλέξει τους βουλευτές της. Elle a tout fait pour que le nouveau Front Populaire dépérisse. Και μετά έκανε τα πάντα για να εξαϊλωθεί το νέο λαϊκό μέτωπο. Ne soit pas un corps vivant militant. Για να μην είναι ζωντανό, για να μην είναι αγωνιστικό. En disant tout se joue au Parlement. Tout se joue au Parlement, mais pas dans la rue. Λέγοντας ότι όλα παίζονται στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο και τίποτα στο δρόμο. Le nouveau Front Populaire aurait dû appeler à des grandes manifestations dès la rentrée. Το νέο λαϊκό μέτωπο θα έπρεπε να καλέσει σε πολύ μεγαλύτερες δηλώσεις ήδη από την επάνωδο. Et les seuls qui ont vraiment tenté de le faire, d'ailleurs, ce sont les organisations de jeunesse. Και οι μόνοι που το έκαναν, που το έπραξαν, ήταν οι οργανώσεις της νεολαίας. Donc ça répond à une question, et c'est la très bonne nouvelle en France, c'est que les organisations de jeunesse ont besoin de personnes pour s'organiser d'elles-mêmes. Αυτό απαντάει και σε μια ερώτηση και είναι ένα πολύ καλό νέο στη Γαλλία ότι οι νεολαίστικες οργανώσεις δεν έχουν ανάγκη από κανέναν για να οργανωθούν και να δράσουν από μόνες τους. Donc comment il peut tomber le gouvernement actuel? Πώς μπορεί να πέσει η σημερινή κυβέρνηση? Bah, de deux manières possibles. La première, ça peut être en effet la rue, des manifestations, parce que ça, je pense que c'est pas terminé en France. Υπάρχουν δύο, μπορούμε να φανταστούμε δύο πιθανούς τρόπους. Ο δρόμος, έτσι, οι διαδηλώσεις, οι κινητοποιήσεις, γιατί αυτή η οδός δεν έχει κλείσει ακόμα στη Γαλλία. Par exemple, il y a des explosions sociales dans les colonies françaises en ce moment, en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie. Υπάρχουν κοινωνικές εκρήξεις στις γαλλικές αποικίες, στη Μαρτινίκα και στη Νέα Καλλιδονία. Et en général, quand ça commence dans les colonies, ça se répercute directement dans l'Hexagone. Και σε γενικές γραμμές, όταν ξεκινάει στις αποικίες, εξαπλώνεται και στη Γαλλία, στη Μητροπολιτική Γαλλία. Et d'ailleurs, il y a une partie du nouveau Front Populaire qui a progressé politiquement sur l'internationalisme, mais qui a toujours du mal avec les colonies françaises. Υπάρχει μια πλευρά της γαλλικής αριστεράς qui a progressé sur des questions qu'on retrouve plus sur l'internationalisme qu'avant, mais par exemple sur les questions coloniales françaises, en général, est aux abonnés absents. Il y a un grand morceau de la gallique aristère qui a progressé dans les questions du diéthnisme, mais a toujours un très grand problème avec les questions des apicéens. Et puis il y a la jeunesse. Moi, je n'exclus pas qu'il y ait un mouvement de la jeunesse en France, sincèrement. Je pense qu'il y a quelque chose. Υπάρχει νεολαία και ο Ολιβιέ λέει ότι υπάρχει ξεκάθαρα ένα κίνημα νεολαίας στη Γαλλία σήμερα. Maintenant, la deuxième raison qui peut faire tomber le gouvernement, et c'est la plus probable.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μπορεί να πέσει αυτή η κυβέρνηση και είναι ο πιο πιθανός είναι ότι κινδυνεύει να πέσει από μόνο του. Parce que la crise politique est toujours extrêmement présente en France. Γιατί η πολιτική κρίση είναι εξαιρετικά παρούσα αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Et ça repose le problème de l'alternative au nouveau Front Populaire. Qu'est-ce qu'on fait face à cette crise politique? Και αυτή η πολιτική κρίση ξαναθέτει το ερώτημα της εναλλακτικής στο νέο λαϊκό μέτωπο. Τι κάνουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική κρίση? Il y a une partie de la gauche qui ne pense qu'à une élection législative anticipée. Υπάρχει ένα μέρος της αριστεράς εντός του νέου λαϊκού μετώπου που σκέφτεται μόνο τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Et une autre partie qui pense qu'à une élection présidentielle anticipée. Και ένα άλλο μέρος των δυνάμεων εντός της, του νέου λαϊκού μετώπου που σκέφτεται τις πρόορες προεδρικές. En gros, ça pense un peu trop aux élections et pas suffisamment à une crise politique qui pourrait surgir en dehors des institutions. Κοινώς οι ηγεσίες των κομμάτων σκέφτονται υπερβολικά πολύ τις επόμενες εκλογές χωρίς να σκέφτονται το τι γίνεται στο τώρα και πώς να, χωρίς να σκέφτονται την ίδια την πολιτική κρίση και πώς μπορεί να απαντηθεί. Or, ça rejoint une question qui a été posée. Il y a une vie politique en France extra-parlementaire et elle est riche, sociale et politique. Υπάρχει... En dehors de nous, je veux dire. Υπάρχει μια ζωή... Il y a une vie extra-parlementaire en France. Υπάρχει μια εξωκοινοβουλευτική ζωή στη Γαλλία. Qui est vivante, qui est... Πολύ έντονη, πολύ ζωντανή. Qui est sociale, qui est politique et qui dépasse largement le NPA. Που είναι κοινωνική, που είναι πολιτική και που ξεπερνάει κατά πολύ. Et elle, elle va se réinviter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais elle va se réinviter. Και αυτή η εξωκοινοβουλευτική ζωή θα ξαναπροσκληθεί σίγουρα στο παιχνίδι. Δεν ξέρει πώς, δεν ξέρει πότε. Αλλά σίγουρα θα γίνει. Donc moi je veux pas vous mentir sur la situation française. Je peux pas le faire. J'ai pas le droit. Donc λέει ότι δεν μπορεί να πει ψέματα για την κατάσταση στη Γαλλία. Θεωρεί ότι δεν έχει δικαίωμα για κάτι τέτοιο. La situation elle est très compliquée. Le rapport de force est dégradé. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ο συσχετισμός δυνάμεων εξαιρετικά δυσχερής. Mais la situation elle reste profondément ouverte. Αλλά ταυτόχρονα η κατάσταση παραμένει ανοιχτή. Et je voudrais vous redire ça, c'est que en une semaine, on s'est reprouvé à nous-mêmes que l'histoire n'était jamais écrite par avance. Jamais. Λέει ότι εντός μιας εβδομάδας, tu t'es fait à juin, juillet. Oui, pardon, oui, monsieur. Λέει εντός μιας εβδομάδας, ανάμεσα στους δύο γύρους, από τα τέλη Ιουνίου στις αρχές του Ιούλη, λέει ότι ξανααποδείξαμε, ας πούμε, στον εαυτό μας ότι η ιστορία δεν γράφεται ποτέ εκ των προτέρων. C'est-à-dire, on a une propagande permanente qui nous explique l'histoire, elle est linéaire, elle est écrite, elle va vers ça. Έχουμε, από τη μια έχουμε μια προπαγάνδα που μας λέει συνέχεια ότι η ιστορία είναι γραμμική και ότι πηγαίνει από το ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Et nous, tout à coup, on a prouvé que, bah non, elle pouvait faire ça, l'histoire. Και εμείς αποδείξαμε ότι όχι, μπορεί να υπάρχουν και άλλες διαδρομές της ιστορίας. Et ça, quand on l'a vécu même un peu, c'est jubilatoire. Και αυτό όταν το ζήσαμε έστω και λίγο, δίνει πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Et il y a une nouvelle génération politique qui est en train de voir le jour sur cette question-là, je pense. Και υπάρχει μια γενιά που πολιτικοποιήθηκε μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Et ça, c'est mon espoir par rapport à toutes les questions qui ont été posées sur l'avenir du nouveau Front Populaire auquel je ne peux pas répondre. Και αυτή είναι η ελπίδα του σε ό,τι αφορά το μέλλον του ενιαίου λαϊκού μετώπου. Χωρίς απαραίτητα να έχει τις απαντήσεις για αυτό το μέλλον. Είναι η ελπίδα του πάνω στο μέλλον και αυτή η νέα γενιά. C'est-à-dire que, pour, comme je ne peux pas vous mentir, le nouveau Front Populaire, aujourd'hui, nationalement, c'est un objet virtuel. Καθώς δεν μπορεί να πει ψέματα, το νέο λαϊκό μέτωπο αυτή τη στιγμή σε εθνικό επίπεδο
Είναι ένα virtual. C'est plus une abstraction qu'une réalité militante nationale. Είναι πολύ περισσότερο μια αφαίρεση, κάτι αφαιρετικό, παρά μια πραγματικότητα πολιτική που συσπηρώνει κόσμο, που αγωνίζεται μέσα σε αυτό. Nous, avec d'autres, on essaye de le faire vivre, que les comités existent localement, qu'ils se réunissent nationalement, qu'il y ait de la démocratie. Εμείς, λέγοντας το NPA μαζί με άλλους, προσπαθεί να το κάνει να ζήσει σε τοπικό επίπεδο, να υπάρχουν συναντήσεις, να υπάρχουν συζητήσεις, να υπάρχουν δράσεις, αλλά δεν είναι η περίπτωση σε εθνικό επίπεδο. Mais pour être tout à fait franc avec vous, du Parti Socialiste jusqu'à la France Insoumise, pour des raisons différentes, personne n'a envie que le nouveau Front Populaire ne vive comme force nationale militante. Λέει ότι, tu parles des directions. Des directions. Στις ηγεσίες των κομμάτων που συγκροτούν το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα jusqu'à la France Insoumise, la direction de la France Insoumise. Μέχρι την ανυπόταξη. Pour des raisons différentes, personne ne veut faire vivre le nouveau. Για λόγους πολύ διαφορετικούς ο ένας με τον άλλον, κανένας αυτή τη στιγμή, κανένα κόμμα δεν θέλει να γίνει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο μια ζωντανή πολιτική δύναμη. Κανείς δεν θέλει να το κάνει να ζήσει. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une aspiration unitaire, y compris dans ces partis-là, pour que ça existe d'une manière ou d'une autre. Το καλό νέο είναι ότι υπάρχει μια ενωτική διεκδίκηση και προσδοκία στο εσωτερικό αυτών των κομμάτων από τον κόσμο της βάσης. Donc une fois encore, cette perspective, elle est devant nous, elle n'est pas enterrée, c'est ce que je voulais vous dire. Και αυτή η προοπτική είναι μπροστά μας, δεν έχει θαυτεί. Mais je veux pas vous vendre du rêve, ni un modèle. Αλλά δεν θέλω να σας πουλήσω ούτε όνειρο, ούτε ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί. Par contre, il y a une préoccupation commune qu'on a, vous et nous. Αντίθετα, υπάρχει μια κοινή, πώς να το πούμε, ένας κοινός προβληματισμός σε εσάς και σε εμάς. C'est quelle que soit la manière dont ça se cristallise, c'est comment on arrive à combiner l'unité et la radicalité. La radicalité et l'unité. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, συγκεκριμενοποιείται, αυτό που μας απασχολεί είναι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ενότητα με το ριζοσπαστισμό. Et ça répond à une question qui était posée tout à l'heure. Je ne sais pas si tu vas voir l'image, mais ça veut dire que c'est une ligne de crête. Tu sais, tu vois ce que c'est une ligne de crête en haut d'une montagne, tu sais, tu as une ligne. Donc elle est toute petite, tu marches dessus, et par nature, une ligne de crête, c'est tout petit. Entre la radicalité et l'unité, c'est tout petit. Et par nature, comme c'est casse-gueule, bah, tu peux tomber soit à gauche, soit à droite. Métaphore. Ouais, non, elle est belle. Pas tomber les métaphores. Non, mais tu vas la faire à ta sauce, à toi, vas-y. Ligne de crête. Ναι, είναι, η διαφορά λέει είναι πολύ. Όχι διαφορά, το όριο ανάμεσα σε unité et radicalité. Το όριο είναι πολύ λεπτό ανάμεσα στην ενότητα, ας πούμε, και στο ριζοσπαστισμό. Que le chemin politique est étroit. Ο δρόμος, ο πολιτικός δρόμος είναι πάρα πολύ στενός. Donc c'est casse-gueule. Κινδυνεύει να σπάσει τα μούτρα σου. On peut tomber à gauche, on peut tomber à droite. Μπορούμε να πέσουμε δεξιά ή αριστερά. On peut devenir opportuniste, on peut devenir sectaire. Μπορούμε να γίνουμε οπορτουνιστές ή σεκταριστές. Mais il n'y a pas d'autre possibilité que d'essayer ce chemin étroit. Moi, j'en vois pas d'autre. Αλλά δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα από το να προσπαθήσουμε να διασχίσουμε αυτή τη στενοπό. Et d'essayer ensemble, vous ici, nous là-bas. Και να προσπαθήσουμε μαζί, εσείς εδώ και εμείς εκεί. Et que ceux qui ont envie d'essayer par-delà les frontières se regroupent et en discutent ensemble. Και όσοι έχουν τη διάθεση να προσπαθήσουν πέρα από τα σύνορα, βρίσκονται και συζητάνε. Parce que je vais terminer là-dessus, quel est le problème de fond, mais vraiment de fond. Και θα τελειώσουμε αυτό το ερώτημα. Ποιο είναι το βαθύτερο πρόβλημα, η ουσία, ας πούμε, το ζήτημα ουσίας. C'est qu'on rentre dans une nouvelle période historique. Είναι ότι μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο. Ça va être une période compliquée, une période de transition et une période marquée par des autoritarismes et des courants d'extrême droite. Είναι μια περίοδος ιδιαίτερα περίπλοκη, που δύσκολη, που σημαδεύεται από την επιστροφή και την ενδυνάμωση της άκρας δεξιάς και extrême droite. Par l'extrême droite, les totalitarismes. Και από τον ολοκληρωτισμό. Et que ça va être compliqué de militer dans cette période, mais il va falloir le faire sans se désespérer et sans renoncer.
Και θα είναι δύσκολο να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε αυτή την περίοδο και ότι θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς να απελπιζόμαστε. Et le problème qu'on a en commun, και το κοινό μας πρόβλημα, c'est que dans cette période, on traverse pas simplement une période de recul, de reflux. C'est une période de délitement total du mouvement ouvrier, de décomposition du mouvement ouvrier traditionnel, profond, structurel. Το κοινό μας πρόβλημα είναι ότι δεν ζούμε μόνο μια περίοδο υποχώρησης του εργατικού κινήματος, αλλά μια περίοδο αποσύνθεσης, έτσι, του εργατικού κινήματος. Et que l'échec des espérances politiques du passé pèse sur la situation. Και η αποτυχία των χαμένων προσδοκιών του παρελθόντος βαρύνει πάρα πολύ στο σήμερα. S'il y a un courant politique révolutionnaire à lui seul qui peut dire nous, on a la solution à tous les problèmes, bravo. Αν υπάρχει σήμερα ένα επαναστατικό ρεύμα που μπορεί να πει ότι εμείς έχουμε τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα, μπράβο τους. C'est la réalité, c'est que personne ne peut l'affirmer. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Il faut reconstruire un mouvement d'émancipation global, nouveau, contemporain. Πρέπει να ανοικοδομήσουμε ένα κίνημα χειραφέτησης νέο, σύγχρονο. Un nouveau mouvement ouvrier dans lequel il y a un pôle anticapitaliste et révolutionnaire qui soit le plus fort possible. Ένα νέο εργατικό κίνημα στα πλαίσια του οποίου θα υπάρχει ένας αντικαπιταλιστικός πόλος δυνατός. Et qui soit un pôle anticapitaliste et révolutionnaire qui cherche pas à se séparer du mouvement global, mais à être le plus utile pour le mouvement global. Και θα πρέπει να είναι ένας πόλος που δεν θα ψάχνει πώς να διαχωρίσει τη θέση του από το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, αλλά θα ψάχνει να δει πώς μπορεί να γίνει χρήσιμο στο υπόλοιπο εργατικό κίνημα. Et en vérité, j'invente rien, ça c'est la philosophie du manifeste. Du manifeste communiste de Marx en 1848. Mais ça veut dire, ça implique une chose, c'est qu'on n'ait pas de rapport fétichiste aux organisations, pas de rapport sacré aux formes organisationnelles, qu'on soit prêt à se dépasser. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια φετιχιστική σχέση με τις οργανώσεις στις οποίες ανήκουμε, αλλά ότι θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να, και την οργανωτική μορφή των συλλογικότητων μας και ότι θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε και πίσω μας συγκεκριμένες οργανωτικές δομές. Dans une période où je termine là-dessus, il y a en plus une attente des réponses radicales et même révolutionnaires plus qu'avant, paradoxalement. Γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που η προσδοκία για απαντήσεις επαναστατικές και αντικαπιταλιστικές είναι μεγάλη και μεγαλύτερη από προηγούμενες περιόδους. Je vais terminer sur une image pour vous résumer l'état de la gauche française. Θα κλείσει με μια εικόνα. Αλεγκόρη, πάμε τα φόρα. Βασίλη. Θα κλείσει με μια εικόνα για να δείξει λίγο την, που συμπυκνώνει την κατάσταση της γαλλικής αριστεράς σήμερα. C'est une image qu'utilisait John Holloway, qui était une figure dans le mouvement altermondialiste. Είναι μια εικόνα που χρησιμοποιούσε ο Holloway, που ήταν τέλος πάντων γνωστή φιγούρα του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης. Il dit, imaginez, vous mettez l'humanité, elle est dans une pièce, entourée de quatre murs, et les quatre murs se rapprochent au fur et à mesure, n'en finissent pas de se rapprocher. Φανταστείτε ότι βάζετε την, όλη την ανθρωπότητα μέσα σε ένα δωμάτιο με τέσσερις τείχους και ότι οι τέσσερις τείχοι αρχίζουν να πλησιάζουν ένας τον άλλον. Et tout le monde voit que les murs vont nous écraser. Και όλοι βλέπουν ότι οι τείχοι θα μας εξαφανίσουν. Et la gauche en France, elle discute de quoi? Και η αριστερά στη Γαλλία για ποιο πράγμα μιλάει? Elle discute de la place du mobilier dans la pièce. Μιλάει για τη θέση των επίπλων μέσα στο δωμάτιο. Comment on va rapprocher les chaises? Πώς θα κάνουμε τις πώς θα πλησιάσουμε τις καρέκλες, πώς θα ενώσουμε τις καρέκλες. Comment on va se partager les tables? Πώς θα μοιραστούμε τα τραπέζια. Comment on va se partager les fauteuils? Πώς θα μοιράσουμε τους καναπέδες. Et qui va aller sur le trône? Qui va siéger sur le trône? Και ποιος θα κάτσει στο θρόνο. Et il y a une partie de la gauche révolutionnaire qui va discuter de la place des livres sur la bibliothèque. Υπάρχει και ένα κομμάτι της επαναστατικής αριστεράς που θα συζητήσει για τη θέση των βιβλίων στις βιβλιοθήκες. Donc on n'a plus le choix. Les murs, il faut les repousser. On les casse, on les pousse, quelle que soit la méthode, mais il faut les repousser. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Πρέπει να σπρώξουμε τους τοίχους προς τα πίσω, να τους σπάσουμε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να κερδίσουμε πάλι έδαφος. Donc nous,
On a pris quelques exemples à ne pas suivre de la gauche grecque quand elle était au pouvoir. Ne suivez pas l'exemple de la gauche française sur ce terrain-là. Wow, ça c'est complexe. Donc, vous avez pris l'exemple. Nous, on a pris l'exemple de la gauche grecque un peu comme un contre-exemple par rapport à ce qui s'est passé en 2015. Mm-hmm. Vous ne suivez pas l'exemple de la gauche française en ce moment. Εκιβόκα, σαν σε εκιβόκα λίγο. Λέει ότι οι Γάλλοι, ας πούμε, πήραν το τι έγινε στην Ελλάδα ως αντιπαράδειγμα με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το δημοψήφισμα, ως αυτό που δεν θα έπρεπε να γίνει. Να μην κάνουμε το ίδιο λάθος στην Ελλάδα. Voilà, cassez les murs, discutez pas du mobilier. Ναι, να μην κάνουμε το λάθος να πάρουμε το παράδειγμα της Γαλλίας στο δικό μας έδαφος, δηλαδή να συζητάμε για τα έπιπλα και τα τραπέζια και τα βιβλία στη βιβλιοθήκη την ώρα που οι τείχοι κινδυνεύουν να μας συνθλίψουν. Je m'excuse de l'avoir exploité tout le long. Tu peux le traduire ça. Ναι, ζητάει συγγνώμη που με εκμεταλλεύτηκε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Merci à tous. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε, σε καλύτερες συνθήκες. Επειδή ζούμε στον καπιταλισμό και υπάρχει κόστος, παρακαλούμε να συνεισφέρετε όσο μπορείτε σε ένα κουτί οικονομικής βοήθειας για αυτή την εκδήλωση που έγινε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Βούλα μου. Ευχαριστώ. Και να θυμίσω και την απεργία της 20 Νοέμβρη.